Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. One Line Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε και πάλι με την Ελένη Στεργίου. Στέλλα από Μιχαήλ. Καλώς ήρθατε. Σας. Και θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας με μια αρκετά δυσάρεστη είδηση. Έχουμε μια πολύ σημαντική απώλεια για την τέχνη, τον πολιτισμό, τον παγκόσμιο κινηματογράφο, καθώς πριν από σήμερα, πλήρης ημερών, έφυγε ένας πολύ μεγάλος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Φράνκο Τζεφιρέλι. Έχει αφήσει αριστουργήματα πίσω του. Εμείς, Ελένη, το γνωρίζουμε περισσότερο από τον Ιησού, από τη Ναζαρέτ. Ένα εμβληματικό. Έχουμε συνδυάσει αυτό το έργο κάθε φορά με τη συγκεκριμένη εποχή, με το Πάσχα. Λοιπόν, δεν γίνεται χωρίς να τα δούμε στις οθόνες μας. Σκηνοθέτης λοιπόν της όπερας και του κινηματογράφου. Και του κινηματογράφου. Πολύ μεγάλο όνομα. Αφήνει πίσω του μεγάλο κενό στον κινηματογράφο. Απώλεια μεγάλη για τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Πάμε ωστόσο στη Τζορτζίνα Μαλιαρόζη, τη συνάδελφο, η οποία θα συνδεθεί με το διεθνές μας δελτίο και θα μας πούνε ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες για αυτή τη μεγάλη απώλεια. Καλησπέρα, κορίτσια. Όντως έτσι είναι. Έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος αυτός κινηματογραφιστής, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι, μερικά από τα αριστουργήματα του Φράνκο Τζεφιρέλι, και η είδηση αυτή σκόρπισε θλίψη παγκοσμίως. Η Ιουλία Βαλισσαράτου είναι στην αίθουσα σύνταξης για να μας πει περισσότερα. Η Ιουλία, καλησπέρα. Ένας από τους τελευταίους μεγάλους σκηνοθέτες όλων των εποχών, της τάξης του Αντωνιόνι και του Βισκόντι, άλλωστε μαζί τους ξεκίνησε και εκτοξεύθηκε η καριέρα του. Η πρώτη ταινία, όπως είπες και εσύ, τον έκανε διάσημο. Ήταν το 1967 η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι, μετά ήταν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα το 1968, Αδελφός Ήλιος, Αδελφή Σελήνη το 1973, αλλά και η εξαιρετική μίνι σειρά η οποία έχει καθυλώσει εκατομμύρια θεατών σε όλο τον κόσμο για χρόνια, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, που εκτόξευσε την καριέρα του Ρόμπερτ Πάουλ, που πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει τόσο καλή αποτύπωση του Ιησού Χριστού σε αυτόν τον ηθοποιό. Αλλά και επίσης η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι εκτόξευσε την καριέρα της Elizabeth Taylor, όπου τότε έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο. Είχε αυτή την ικανότητα να είναι καλός σκάουτερ, να αναγνωρίζει τους καλούς ηθοποιούς, να βρίσκει τα καλά σημεία τους και να τα αναδεικνύει. Αλλά δεν ήταν τυχαίο ότι ήταν σκηνοθέτης όπερας. Γι' αυτό το λόγο και πρώτα σκηνοθετούσε θεατρικές παραστάσεις και στη συνέχεια τις αποτύπωνε στο πανί. Ένας από τους τελευταίους όμως που ενώ πλησίασε το Όσκαρ δεν το πήρε ποτέ. Ήταν λοιπόν υποψήφιος για Όσκαρ, για τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, ποτέ όμως δεν το πήρε, από τους ανθρώπους δηλαδή που η 7η Τέχνη Ακαδημία δηλαδή του Όσκαρ δεν του απέδωσε την τιμή που θα του έπρεπε, όμως δεν είχε κανένα παράπονο γιατί το αποδόθηκε από τον κόσμο αλλά και από κυβερνήσεις, καθώς είναι γνωστό ότι έχει πάρει τον τίτλο του υπότη της τιμής από τη Βρετανική κυβέρνηση γιατί πολέμησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ακτιβιστής και ανακατευόταν πολύ με τα κοινά, μάλιστα ένα διάστημα ήταν αρκετά μεγάλο διάστημα γερουσιαστής με το κόμμα του Μπερλουσκόνη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάρα πολλές δραστηριότητες, ενεργό μέλος της ιταλικής κοινωνίας. Μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν ήθελε να δείξει ότι περνούσε, είχε προβλήματα υγείας. Μάλιστα είχε πει στους γιους του να μην το λένε αυτό προς τα έξω. Κατάφερε όμως με την αξιοπρέπεια που τον αναδείκνυε πάντα να αναδείξει μόνο αυτό για το οποίο μένει στην ιστορία, ότι ήταν ο τελευταίος μεγάλος σκηνοθέτης όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω του ένα έργο ανεξίτηλο και φυσικά είναι αναντικατάστατος. Έτσι ακριβώς είναι, η Ιουλία. Πραγματικά. Η μεγάλη αυτή παρακαταθήκη στον κινηματογράφο και πραγματικά μιλάμε για το τελευταίο των Μοϊκανών στην τέχνη, στην νομική τέχνη, από τη στιγμή που είναι από τα τελευταία ονόματα που συνέδεσαν τον εαυτό τους με την πραγματική τέχνη, δηλαδή την τέχνη που έχει να κάνει με τη μουσική και το θέατρο. Μάλιστα. Η Ιουλία, υπάρχει κάποιος αντίστοιχος με τον Φράνκο Τζεφιρέλι. Ο άνθρωπος έφυγε τώρα πια, αλλά δεν ξέρω, εσύ που παρακολουθείς το διεθνές ρεπορτάζ, υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί, ας πούμε, να βαδίζει στα χνάρια του Φράνκο Τζεφιρέλι? Η αλήθεια είναι πως η εποχή μας, επειδή είναι πάρα πολύ γρήγορη όσον αφορά το θέμα, η Ιταλία έχει πάρα πολύ καιρό να αναδείξει ανάλογους σκηνοθέτες. Βέβαια, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλοί. Όμως, στην
εμβέλεια του Τζεφιρέλη, του Βισκόντι, του Αντωνιόνι δεν υπάρχουν. Επίσης, να πούμε ότι ειδικά ο Τζεφιρέλη ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε σχολή. Κάτι το οποίο έτσι είναι εμπνευστής. Εμπνευστής. Ακριβώς. Και δεν είναι πολύ εύκολο να το πούμε αυτό. Και μάλιστα να το δούμε αυτό, μάλλον σε καινούριους σκηνοθέτες. Γιατί όλοι, αν θέλετε, έχουν μια μανιέρα την οποία ακολουθούν λόγω και της εποχής. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι είχε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Μάλιστα, οι γονείς του για την εποχή χώρισαν πολύ νωρίς, ήταν μόλις 6 ετών. Η ιστορία λέει ότι η μητέρα του δεν ήθελε να του δώσει το επώνυμο του πατέρα του, που ήταν Κόρση, γι' αυτό και του έδωσε το όνομα από την όπερα του Μότζαρτ, Ιντομενέο Τζεφιρέτη, αλλά έγινε λάθος στο δημοτολόγιο και γράψαν Τζεφιρέλη. Και έτσι έγινε κατά κόσμον γνωστός ως Φράγκο Τζεφιρέλη. Ιουλία Βελισσαράτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Στέλλα και Ελένη, ερχόμαστε πίσω σε εσάς για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Ευχαριστούμε πολύ, Τζορτζίνα. Ήταν από ένα λάθος, λοιπόν, το όνομα Τζεφιρέλη. Από ένα λάθος, πραγματικά εντυπωσιακό. Και εντυπωσιακό το ότι δεν πήρε ποτέ βραβείο Όσκαρ, έτσι, ενώ είχε κάνει αριστουργήματα. Πάμε όμως να καλησπερίσουμε. Έχουμε έναν πολύ καλό συνάδελφο που παρακολούθησε τη διαδρομή του Τζεφιρέλη. Ξέρει να μας πει πολλά πράγματα για αυτό το μεγάλο κινηματογραφικό. Πάμε στον συνάδελφο τον Γιάννη Ζουμπουλάκη να τον καλησπερίσουμε. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είναι όντως πραγματικά μεγάλη απώλεια, έτσι, πολύ Γιάννη. Μεγάλη απώλεια, ναι, τραγική είδηση. 96 χρονών, όπως ακούστηκε ήδη. Να επισημάνω μόνο για κάποια πράγματα που ίσως να μην ακούστηκαν τόσο πολύ. Ήταν πολύ στενός συνεργάτης και με τη Μαρία. Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στην γραμμή μας, στην τηλεφωνική, θα ξανασυνδεθούμε. Λοιπόν, μπορούμε όμως μέχρι να ξανασυνδεθούμε τον κύριο Ζουμπουλάκη να πάμε στο Θανάση Λάλα, ο οποίος ήταν από τους τυχερούς, είχε πάρει συνέντευξη στο Φράγκο Τζεφιρέλη το 1997, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα, κύριε Λάλα. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω. Τρεις συνέντευξεις που κάνει τον Τζεφιρέλη. Η μία ξεκίνησε, ήταν μάλλον το 1996, είναι όπως το λέτε, αν θυμάμαι καλά. Οι άλλες έχουν γίνει στο μαγκαζίνο. Και είχατε πάει και στη Ρώμη, σωστά. Πάντα, δεν έχω κάνει ποτέ καμία συνέντευξη. Όλες τις θέσεις είναι. Αλλά το κυριότερο απ' όλα, ο Τζεφιρέλη ήταν μετά από την πρώτη συνέντευξη, είχαμε μια φιλία που ως συνήθως συναντιόμασταν και ήταν και ο Μετσικόφ μαζί. Περνάγαμε πάρα πολύ ωραία στο σπίτι, το καταπληκτικό σπίτι με τους εξαιρετικούς κήπους στη Ρώμη, έξω λίγο από τη Ρώμη. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, μια σπουδαία προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρω, άκουγα λιγάκι πριν το ρεπορτάζ, έτσι όπως ακριβώς το παρουσιάζει. Το κυριότερο ζήτημα με αυτόν τον σκηνοθέτη είναι ότι, όπως και με άλλους σκηνοθέτες εκείνης της εποχής, είναι ότι είχαν μια πιο global αντίληψη, ας πούμε, της σκηνοθεσίας. Δηλαδή, ο Τζεφιρέλη έχει κάνει όπερα, έχει κάνει λυρικό θέατρο, έχει κάνει θέατρο, έχει κάνει κινηματογράφο, έχει δουλέψει με τους μεγαλύτερους μύθους της εποχής του και ένας από τους μεγαλύτερους μύθους ήταν και η προσωπική φιλία του με τη Μαρία Κάλλας και το ότι δούλεψε με τη Μαρία Κάλλας. Ο ίδιος με έχει χρησιμολογηθεί ότι εκείνο το μοιραίο απόγευμα είναι από τους ανθρώπους, από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μαρία Κάλλας και επικοινωνούσαν συνεχώς μαζί. Είχε μια πλευρά της ανθρώπινη της Μαρίας Κάλλας που διηγιόταν πάντα. Πιστεύει ότι και πάντα πίστευε ότι η Μαρία Κάλλας ήταν ένας άνθρωπος που μετά από κάποια χρόνια προσπάθησε να χτυπήσει τις θέρμες του Θεού, να χτυπήσει το Θείο και επειδή δεν κατάφερε να χτυπήσει το Θείο, ένας από τους λόγους που κατέρευσε εσωτερικά ήταν το γεγονός ότι δεν κατάφερε να υπερβεί τον εαυτό της, να χτυπήσει αυτή την θεότητα που έχει, που κρύβεται πίσω από μια λυρική φωνή, μεγάλη λυρική φωνή. Είχε και πολιτική δράση, ακούσαμε, κύριε Λάλα, ο Φράγκο Τζεφιρέλη. Ήταν πολιτικοποιημένο άτομο. Ήταν ένα άτομο το οποίο ήταν μέσα στην κοινωνία, δεν ήταν ένας άνθρωπος, ήταν ένας αριστοκράτης, αλλά ένα είδος ξεχωριστό, που είναι σε έλλειψη, αλλά είχε ένα ενδιαφέρον φοβερό για αυτό που συνέβαινε γύρω του. Πάντα ξεκινούσαν από αυτό που συμβαίνει γύρω. Από το πώς μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή, δεν ήταν ένας άνθρωπος που είχε κλειστεί μέσα σε ένα γυάλινο σπίτι και αντιμετώπιζε τα πράγματα μέσα από τη δόξα και τη φήμη του. Ήταν ενεργός. Ακόμα και μέχρι τα τελευταία του χρόνια, τώρα που είχε πέσει λόγω της ηλικίας αλλά και της ασθένειας, ήταν συνεχώς παρόν, θα έλεγε κανένας, αυτά που συνέβαιναν γύρω του.
Mm-hmm. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ένας από τους ανθρώπους που αγγίξανε, ας πούμε, είχε μια πολύ, είχε μια πολύ μακρινή συγγένεια, τώρα χρονολογικά, ιστορικά, με τον Νταβίντσι, διαβάσαμε, με τον Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ο ίδιος δεν υποστηρίζει, αυτό. Το πιο σημαντικό στη συγγένειά του ήταν η χάρτηση των Δημητέρων, θέλω να σας πω. Δηλαδή αυτό που έχει μεγάλη σημασία, δεν ξέρω δηλαδή αν η άκρη που πάει στον Νταβίντσι, αλλά σίγουρα και τα δύο του πλευρά ακουμπούσαν στις αιμονές της μητέρας του. Το καθόρισε πάρα πολύ η μητέρα του. Η μητέρα ήταν ένας πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος, ο οποίος τον έβαλε από πολύ μικρό παιδί μέσα στο λυρικό θέατρο. Ήθελε πάντα να γίνει ένας από τους μεγάλους, ας πούμε, τενόρους. Ανεξάρτητα αν το παιδί δεν είχε τη φωνή την ανάλογη. Η μητέρα είχε δηλαδή φιλοδοξίες το παιδί της να είναι ένας ήρωας του λυρικού θεάτρου. Ο ίδιος ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε ότι στην πραγματικότητα το ταλέντο, αν υπάρχει, θα σε πάει εκεί που θέλει αυτό. Δεν πας εσύ όπου θέλεις. Εκτίθεσαι και κάποια στιγμή που εκτίθεσαι, το ταλέντο σου σε παρασύρει και σε πάει εκεί που πρέπει να πας. Κύριε Λαλά, από αυτή τη γνωριμία με τις τρεις συνεντεύξεις που είχατε, αυτό που θα σας μείνει και θα θυμάστε από αυτή την προσωπικότητα τη συγκεκριμένη, ποιο χαρακτηριστικό θα ήταν? Τα χέρια του. Ο τρόπος με τον οποίο κινούσε τα χέρια του, ήταν ένας μαέστρος που μιλούσε με τα χέρια. Ο τρόπος με τον οποίο κινιόταν μέσα στο σπίτι σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους που ζούσε μαζί τους, ήταν ένας εξαιρετικά ευγενής άνθρωπος που ήταν ισότιμος με όλους τους ανθρώπους που τον βοηθούσαν στη ζωή του. Ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε για τους φίλους του, ενώ στην πραγματικότητα ήταν διάσημοι και είχαν μια τεράστια φήμη, ο ίδιος είχε μια διακριτικότητα, έλεγε πάντα αυτό που έπρεπε να ακουστεί δημόσια, ποτέ δεν εξέφερε τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή δεν προσπαθούσε μέσα των φίλων του να αποσπάσει ένα κομμάτι φήμης. Εντάξει, τώρα ένας άνθρωπος καταλαβαίνετε που ζει με τη Μαρία Κάλλας, που είναι φίλος με τη Μαρία Κάλλας, θα είχε να πει χιλιάδες πράγματα. Ήταν πάρα πολύ προσεκτικός για να μην κλονίζει τον μύθο του φίλου του. Χωρίς όμως με αυτόν τον τρόπο να περιορίζει την πληροφορία που θα έπρεπε να πάρεις για να καταλάβεις ποιος ήταν ο άνθρωπος τον οποίο το ρωτούσε. Η σχέση του με τα ζώα, γιατί είχε πάρα πολλά σκυλιά μέσα στο σπίτι. Ήταν 12-15 σκυλιά να τον ακολουθούν μέσα στο σπίτι, με τους κήπους, απίστευτα πράγματα. Και ότι πάντα ό,τι ώρα και να σηκωνόταν ήταν εξαιρετικά κομψάτημένο. Μάλιστα. Πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όσα μας μεταφέρατε, κύριε Λαλά, από αυτή τη γνωριμία, έτσι, που πραγματικά καθορίζει ζωές, φαντάζομαι, όποιος συναντάει τέτοια μεγέθη. Θέλω να σας πω ότι σήμερα έφυγε μια κινητή σοφία. Δηλαδή ήταν ένας σοφός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που άγγιξε αυτά τα θαυμαστά για τα οποία θα αναφερόμαστε στον 20ο αιώνα. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι υπάρχει, κύριε Λαλά, μια τελευταία ερώτηση. Ναι, επειδή παρακολουθείτε έτσι πολύ στενά και τα τεκτενόμενα στο πολιτιστικό χώρο και στο παγκόσμιο κινηματογράφο, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος αντικαταστάτης του Τζεφιρέλ? Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που θα μπορούσε να αφήσει τέτοια παρακαταθήκη? Θα σας πω κάτι το οποίο πιστεύω πάρα πολύ για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι, κάθε ένας από μόνος, ένας λόγος για τον οποίο μιλάμε τώρα, πέθανε τον Τζεφιρέλ και συζητάμε. Δεν θέλει κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους, ο Πικάσο, ο Τσάπλιν. Είναι ότι ο κάθε ένας είναι μια μοναδικότητα. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι, οι άνθρωποι αυτοί, όχι με την έννοια ότι είναι αναντικατάσταση, οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτό το οποίο ζει και χάνεται μετά. Και μας αφήνει ό,τι έχει να μας αφήσει. Δεν πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν σε μια επιχειρίδα. Καταλάβατε δηλαδή ότι κάποιος άλλος μόλις έρχεται την Φιρέλη, τον αντικαθιστά, το ταλέντο, η λάπη. Ο δημιουργός λάπη και δεν αφήνει ποτέ κενό. Έρχεται ένας άλλος δημιουργός, ο οποίος κάνει κάτι άλλο σε έναν χώρο. Και ενώ δεν αφήνει ποτέ ο δημιουργός αφήνει τη δημιουργία του. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι ο Τζεφιρέλ είναι μια περίπτωση ανθρώπου που μετά από αυτόν ποιος θα είναι. Υπάρχουν βεβαίως, καταλαβαίνετε και σήμερα, τεράστια τέτοια πρόσωπα. Θα διαφωνήσω ότι είναι μια φτωχή εποχή. Υπάρχει, δηλαδή και τώρα, ας πούμε, αν γυρίσετε γύρω σας, βλέπετε τεράστια πρόσωπα αντίστοιχα του Τζεφιρέλη, με την έννοια της μοναδικότητας του Τζεφιρέλη. Ποτέ δεν στερεύει ο κόσμος αυτός από δημιουργούς. Ποτέ. Και ποτέ ένας δημιουργός που φεύγει δεν αφήνει κενό.
Και αφήνει ίσως, πάντα ο δημιουργός το έργο του. Και ίσως και η κοινωνία και ο κόσμος, όσο πιο εντός εισαγωγικών δύσκολος είναι, όσο μια εποχή είναι δύσκολη από διάφορες οπτικές και πτυχές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, τόσο να δημιουργείται και μια έμπνευση στον καλλιτέχνη, έτσι όσο πιο η εποχή που βιώνουμε να είναι σκληρή, να δημιουργείται μια έμπνευση στον εκάστοτε καλλιτέχνη να πάει παραπέρα αυτό που ονομάζουμε τέχνη και πολιτισμό. Θα συμφωνήσετε? Να, δεν θα συμφωνήσω, θα μου επιτρέψετε. Θέλω να σας πω ότι η τέχνη παίζει έναν άλλο ρόλο. Η τέχνη, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι για να μας συμπαραστέκεται. Η τέχνη είναι μεγαλώνει τη ζωή μας. Ζούμε μια πραγματικότητα μίζερη με όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία την επιβίωση. Και η τέχνη σαν στοιχείο μέσα στη ζωή, γι' αυτό είναι μεγαλειώδες, δημιουργεί τις προϋποθέσεις να καταλάβουμε ότι η ζωή δεν είναι μόνο αυτή. Είναι και πάρα πολύ ακόμα η ζωή. Ένας φτωχός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στο όριο της φτώχειας, ένας άνθρωπος ο οποίος επιβιώνει, ένας άνθρωπος που είναι λίγο καλύτερα οικονομικά. Όλοι αυτοί έχουν ανάγκη την τέχνη, όλοι μας έχουμε ανάγκη την τέχνη, όχι γιατί δι' αυτού του τρόπου εξετράσουμε τα προβλήματά μας, αλλά γιατί βλέπουμε χιλιάδες λύσεις εκεί που δεν υπάρχουν μέσω της τέχνης. Καταλάβατε, η τέχνη είναι ένα το μαγικό αυτό στοιχείο το οποίο μεγαλώνει, κάνει τη ζωή απέραντη. Η ζωή θα ήταν πολύ μίζερη και πολύ μικρή χωρίς την τέχνη. Όλοι οι δημιουργοί λοιπόν παίζουν αυτό το ρόλο της επιμήκυνσης του μεγαλείου της ζωής. Ένα κινηματογραφικό έργο, έναν άνθρωπο που πεινάει, δεν πρόκειται να το κάνει να μην πεινάει, αλλά ένα κινηματογραφικό έργο, έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει ότι η ζωή του είναι τόσο λίγη, τόσο μίζερη, τσίματα φέρνει, μπορεί να του αποκαλύψει ότι υπάρχει ένα άλλο μπαλκόνι που ανοίγει, θα δει θαυμαστές εικόνες. Καταλάβατε. Αυτό είναι η τέχνη. Η τέχνη δηλαδή είναι το κόλπο το οποίο μας δημιουργεί τη σχέση μας με αυτά που δεν ξέρουμε και υπάρχουν και τα οποία αν τα ανακαλύψουμε θα καταλάβουμε ότι η ζωή μας είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή τη μικρή ζωή την οποία ζούμε. Γι' αυτό και όλα η τέχνη δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό το μικρό πολιτικό, το μικροπολιτικό. Είναι πολιτική πράξη. Είναι η πράξη η οποία μεγαλώνει τη ζωή των ανθρώπων. Είναι όπως κάνουμε μια αύξηση στο μισθό. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη τέχνη αυξάνει τις πιθανότητες να αισθανθεί πολύ περισσότερα πράγματα, να αισθανθεί το μεγαλείο της ψυχής από τη στιγμή που έρχεται σε επαφή με τη τέχνη. Καταλάβατε, να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του για να καλύψει τεράστια κενά. Άρα αυτό που λένε η τέχνη μιμείται τη ζωή, από αυτά που σχολιάσατε καταλαβαίνω ότι δεν ισχύει. Αλληλοεπηρεάζονται. Αλληλοεπηρεάζονται, αλλά η τέχνη δεν μιμείται κανέναν. Η τέχνη είναι μια θάλασσα ενδιαφέροντος, η οποία μέχρι να αποκαλυφθεί αυτό το ενδιαφέρον, νομίζουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Καταλάβατε. Δεν είναι δηλαδή κάτι χειροπιαστό η τέχνη. Είναι κάτι άχρηστο το οποίο δημιουργεί μια τεράστια χρησιμότητα στη ζωή. Κύριε Λάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε και για όσα μας μεταφέρατε και για τον Φράνκο Τζεφιρέλη, τον μεγάλο αυτό Ιταλό σκηνοθέτη. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, τηλεφωνικά με ένα καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, συνεργάτη εδώ και της εκπομπής μας. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Δεν έχω να προσθέσω περισσότερα από ότι ο Θανάσης και οι προηγούμενοι, γιατί το κάλυψαν πλήρως νομίζω. Να πω μονάχα ότι συγκεκριμένα ο Τζεφιρέλη είχε αυτή την ικανότητα να κάνει πιο οικείο ένα πράγμα το οποίο, ας πούμε, στην πλειοψηφία του κόσμου ήταν λίγο απόμακρο, και αυτό είναι η όπερα και ειδικότερα πέραν της όπερας το θέατρο και ο Ουίλιαμ Σέξπιρ. Νομίζω ότι είναι ο κατεξοχήν σκηνοθέτης φάνταστων διασκευών σεξπυρικών έργων στον κινηματογράφο. Και ίσως εκεί να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια απουσία πια, εφόσον δεν υπάρχει ο Τζεφιρέλη, γιατί νομίζω ότι κανένας άλλος δεν έχει αξιοποιήσει το έργο του μεγάλου βάρδου έτσι όπως ο Τζεφιρέλη. Και φυσικά αναφέρομαι στο Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, είναι η Στρίγκλα που έγινε Αρνάκη, αλλά αργότερα είναι ακόμα και ο Άμλετ. Και ας πούμε το γεγονός ότι έβαλε τον Μελ Γκίψον ως Άμλετ, έχοντας τον δει πού από όλες τις ταινίες. Στο φωνικό όπλο σημαίνει ότι οι κεραίες αυτού του σκηνοθέτη, που ήταν βέβαια μαθητής ενός μεγάλου δάσκαλου του Λουκίνο Βισκόντι, ήταν πάντοτε τεντωμένες και έτσι ευαίσθητες και μπορούσαν να καταλάβουν τι μπορεί να αποδώσει ένας ηθοποιός που κατά φαινόμενο νομίζουμε ότι δεν μπορεί να το κάνει. Επίσης υπήρξαν κάποιοι τυχεροί. Ο Τόμ Κρούζ για παράδειγμα έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο εμφανίζεται για πρώτη φορά στον κινηματογράφο σε ταινία του Φράνκο Τζεφιρέλη, μια τέλειωτη αγάπη, μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε η Μπρουκ Σίλτς το 1981. Να πούμε επίσης ότι η Κάλλας
σκηνοθετήθηκε δύο φορές, η Μαρία Κάλλας σκηνοθετήθηκε δύο, τουλάχιστον φορές, σε δύο θρυλικές παραστάσεις, Νόρμα και την Τόσκα, από τον Γιατρέλη στο θέατρο, γι' αυτό ήταν και πάρα πολύ καλή φίλη από όσο γνωρίζω. Δεν είχα την τύχη ποτέ να το συναντήσω, τον Τζεφιρέλη. Αυτά πάνω κάτω. Α, και μία ακόμα έτσι λεπτομέρεια. Ναι. Είχε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ. Δεν ήταν μόνο για το Όσκαρ σκηνοθετίας που δεν πήρε για το Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Ήταν υποψήφιος και για τα σκηνικά, γιατί είχε άμεση επαφή με το θέατρο και μια οργανική, θα έλεγα, επαφή με το θέατρο. Είχε κάνει τα σκηνικά μιας ταινίας που είχε ο ίδιος σκηνοθετήσει, τη Στραβιάτα, για την οποία ήταν υποψήφιος για τα Όσκαρ σκηνογραφίας. Και πάντως, Γιάννη, δεν ένιωσε αδικημένος που δεν πήρε ποτέ το Χρυσό Αγαλματίδιο από την Αμερικανική Ακαδημία, να φανταστώ, διότι ήταν παγκοσμίως το όνομά του, η φήμη του, ήταν τόσο καταξιωμένος και τόσο αναγνωρισμένο το έργο του, που εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό ήταν αυτό μια... Αυτό μπορούμε να το υποθέσουμε και ίσως είναι μια καλή και σωστή υπόθεση, αλλά μόνο ο ίδιος ήξερε αν το Όσκαρ που δεν πήρε ποτέ τον κάνει να στεναχωριέται ή όχι. Από όσο ξέρω, ένα Όσκαρ, επειδή είναι το πιο, ας πούμε, σημαντικό, να το πούμε έτσι, βραβείο που μπορεί να πάρει κάποιος άνθρωπος του κινηματογράφου, όλοι το θέλουν. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πόσο μάλλον έχουν βγει τόσο κοντά για να το πάρουν. Προέκυψε από τις πληροφορίες για τη ζωή του που είχαμε πριν από λίγο από το διεθνές ρεπορτάζ μας, ότι εν πάση περιπτώσει ήταν τόσο ικανοποιημένος από όλα τα άλλα και από τη διεθνή αναγνώριση που δεν είχε να αποδείξει και κάτι. Ωραία. Και να θυμίσω ότι η τελευταία του κινηματογραφική ταινία ήταν ένας φόρος τιμής. Ήταν λίγο αδύναμη η ταινία αυτή. Παρ' όλα αυτά ήταν ένας φόρος τιμής για την αγαπημένη του Κάλλας. Ήταν το Κάλλας Forever, μια ταινία του 2002, την οποία η Φανή Αρντάν υποδίθηκε τη Μαρία Κάλλας. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για τις πληροφορίες σου και τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ και εγώ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Έχουμε χαθεί τόσο πολύ μέσα στα πολιτικά, στην επικαιρότητα, ναι, που ακούμε έτσι ένα τέτοιο θέμα και το απολαμβάνουμε. Πραγματικά. Ειδικά γιατί όπως περιέγραψε ο κύριος Λάλας, όπως το γνώρισε. Ήταν συγκλονιστικά όσα μας είπε πραγματικά, να, γιατί όντως τέτοια μεγέθη δεν τα συναντάς και εύκολα. Και όταν τα συναντάς, προφανώς αυτό σου μένει σε όλους τη ζωή, το κουβαλάς, το μεταφέρεις, το δίνεις σαν εμπειρία και στους υπόλοιπους, αλλά πρέπει να πάμε στην πεζή πολιτική δική μας καθημερινότητα, διότι είμαστε εν μέσω προεκλογικής περίοδου, κυρίες και κύριοι. Γενικώς κορυφώνονται και όλες οι δραστηριότητες των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών. Αν σε παρηγορεί αυτό, εκτός από εμάς τους δημοσιογράφους και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές, δεν είναι στις παραλίες. Ναι, δεν μπορώ να πω. Σε ένα στούντιο τη βγάζουν. Ότι με παρηγορεί ιδιαιτέρως. Ωστόσο, εντάξει, νιώθουμε ότι κάποιοι τρέχουν και καλύπτουμε και εμείς τουλάχιστον αυτά που τρέχουν οι υπόλοιποι για να κάνουν την εκστρατεία τους. Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο, τον Λεωνίδα Καπερναράκο, στην αίθουσα σύνταξης, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, Λεωνίδα. Λοιπόν, θέλουμε να μας δώσεις μια εικόνα συνολική για το τι κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, τη δράση του κυρίου Μητσοτάκη από τη Νέα Δημοκρατία που ακούσαμε και τη συνέντευξη νωρίτερα. Να ξεκινήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ όμως. Έτσι, να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, να προσγειωθούμε μάλλον και να ξεκινήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν είναι όλοι σε ένα στούντιο. Παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας είναι στη Ρόδο. Βλέπουμε που βρίσκεται στα πλάνα μας. Να και κάποιος που βλέπει λίγο θάλασσα από τους πολιτικούς. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Ακριβώς, βρίσκεται στη Ρόδο. Πήγε εκεί μετά την Μάλτα, μετά τη σύσκεψη που έγινε, τη Σύνοδο Κορυφής της Νότιου Ευρώπης των χωρών. Πήγε στη Ρόδο λοιπόν, βλέπουμε και τα πλάνα μας βόλτες στη θάλασσα. Πάντως να πούμε ότι βρέθηκε και στην περιοχή Μαντράκη. Εκεί λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έγινε μια λαϊκή συνέλευση, αν επιτρέπεται η έκφραση, και ρωτήθηκε από πολλούς για πολλά. Κυρίως βέβαια, μην ξεχνάμε ότι Ρόδος τι είναι, νησί, σημαίνει τουρισμός. Δηλαδή τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τι θα γίνει όλο το καλοκαίρι και τι προβλέψεις υπάρχουν γενικά για τον τουρισμό. Όμως βρέθηκε και ένας πολίτης ο οποίος το ρώτησε χαρακτηριστικά γιατί αυτό το αρνητικό μήνυμα, γιατί πήρατε αυτό το αρνητικό μήνυμα στις εκλογές, στις ευρωεκλογές και στις αυτοδιοικητικές.
Ο κύριος Τσίπρας είπε χαρακτηριστικά ότι εντάξει, μετά από 3,5 χρόνια θα είχαμε αυτή την τη φθορά, όμως δεν είναι λίγοι αυτοί που μας πιάνουν, είπε χαρακτηριστικά, στο δρόμο και μας λένε ότι εσείς μας βγάλατε από την κρίση. Βέβαια, έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν έχει καμία μα καμία σχέση, δεν έχουν σχέση οι κάλπες που στήθηκαν στις 26 Μαΐου με τις κάλπες που θα στηθούν στις 7 Ιουλίου, διότι είναι τελείως διαφορετικός χαρακτήρας και ότι ο κόσμος πλέον ψηφίζει για τον τόπο του. Μάλιστα, χαριτολογώντας, είπε στους... εκεί βλέπουμε ότι βγάζει και selfie, είπε στους παρευρισκόμενους ότι στις 7 Ιουλίου το πρωί η κάλπη θα είναι άδεια και το βράδυ θα την έχουμε γεμίσει εμείς, δηλαδή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του. Θα πρέπει να πούμε ότι στην περιοδία σήμερα υπάρχουν άλλοι δύο σταθμοί για τον κύριο Τσίπρα. Ο ένας είναι η Χάλκη και το βράδυ θα βρίσκεται στην Τήλο. Πάμε να ακούσουμε μια δήλωση από τον Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια. Υπήρξε και ένας κόσμος που ναι μεν λέει ότι εντάξει, βγήκαμε από την κρίση, βγήκαμε από τα μνημόνια, το καταφέρατε αυτό, αλλά το καταφέρατε αργά και με πόνο. Και είναι μια πραγματικότητα αυτό. Δεν ήταν μια εύκολη τριετία, η τριετία 15-18. Στην Ευρωπαϊκή Κάλπη ήθελε και δικαιούταν, θα πω εγώ, να στείλει και ένα μήνυμα δυσαρέσκειας. Ότι δεν είναι δεδομένος αυτός ο κόσμος. Και ότι πρέπει και εμείς να διορθώσουμε λάθη, αστοχίες, παραλήψεις και να βρεθούμε πιο κοντά σε αυτόν τον κόσμο. Μάλιστα. Συνομίλησε λοιπόν με τους κατοίκους εκεί ο κύριος Τσίπρας από την περιοδία του στη Ρόδο. Και πάμε τώρα, Λεωνίδα, να μας δώσεις και ένα ρεπορτάζ που προκύπτει από τη Νέα Δημοκρατία και αφορά στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Ακριβώς, αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, όπου σήμερα μάλιστα σε τηλεοπτική συνέντευξη κράτησε κλειστά τα χαρτιά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά κάποιες φήμες ότι, μιας και τελειώνει η θητεία του κύριου Αβραμόπουλου τον Οκτώβριο, ίσως πάει στη θέση του, ίσως και πιο ψηλά, ο Αντώνης Σαμαράς. Τι λέει το ρεπορτάζ και κυρίως από πληροφορίες του βηματοδότη. Ότι ο κύριος Σαμαράς, και μάλιστα έχει συμφωνηθεί το όλο ζήτημα, φαίνεται να έχει συμφωνηθεί με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, θα κατέβει κανονικά στις εκλογές, Σταυροδοσία, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Μεσσηνία. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν σχέδια να φύγει από την Ελλάδα και να μετακομίσει στις Βρυξέλλες, στην πρωτεύουσα του Βελγίου. Τώρα, πώς θα μετακομίσει και ως τι? Πολλές πληροφορίες λένε για επίτροπος και μάλιστα με βαρύ χαρτοφυλάκιο, όπως είναι αυτό του Πιέρ Μοσκοβισί, δηλαδή επίτροπος νομισματικών υποθέσεων. Ακόμη και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια, ως πρώην πρωθυπουργός, αυτή τη θέση την έχει κατοχυρωμένη. Μπορεί άνετα να πάει αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Βέβαια, καταλαβαίνουμε πόσο βαρισήμαντη θέση είναι η θέση του Επιτρόπου των Οικονομικών, όπως είπαμε, στη θέση του Πιέρ Μοσκοβισί. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει συμφωνηθεί από τον, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει γίνει η συζήτηση. Θα αναμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες κατά πόσο θα φουντώσει αυτό το σενάριο ή όχι, και βέβαια μετά την 7η Ιουλίου. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και να πούμε, κυρίες και κύριοι, γιατί αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά και στο ρόλο την επόμενη μέρα στις Βρυξέλλες, τον οποιονδήποτε ρόλο που μπορεί να έχει συμφωνηθεί. Να πάμε να ακούσουμε τι είπε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τον κύριο Αβραμόπουλο, τον νυν επίτροπο, Ευρωπαίο Επίτροπο. Τον Αβραμόπουλο τι θα το κάνετε? Τώρα με ρωτάτε όλο. Κακό είναι? Δεν είναι κακό, ρωτάω. Είναι κάποια πρόσωπα τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή. Ο Επίτροπος κάνει μια εξαιρετική δουλειά, ναι, στην Ευρώπη. Η θητεία της Επιτροπής ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους. Τότε θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Μάλιστα, ωραία. Έχουμε πληροφορίες λοιπόν για το τι θα γίνει με τα ψηφοδέλτια, για τους επιτρόπους, πώς σκέφτονται και οι αρχηγοί των κομμάτων, το πώς θα κινηθούν λοιπόν προεκλογικά. Πάμε στα διόδια, γιατί έχουμε και μια έτσι είδηση η οποία έρχεται προεκλογικά και αρκετοί
παρεξενεύτηκαν με αυτή τη στιγμή όπου αποφασίστηκαν οι αυξήσεις στα διόδια. Με τον Υπουργό λοιπόν, Υποδομών, τον κύριο Σπίρτση, να αφήνει και εχμές ότι μονομερός έγινε και ότι είχε και κάποια σκοπιμότητα. Από τον παραχωρησιούχο. Ναι, πάμε στη Τζορτζίνα Μαλιαρόζη για να. Ακριβώς. Έρχονται αυξήσεις οι οποίες θα γίνουν σε δύο φάσεις, σταδιακά δηλαδή, αρχές γενομένης από την 1η Ιουλίου, σε περίπου δύο εβδομάδες από τώρα. Θα αυξηθούν τα διόδια στην Αττική Οδό. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινό να μας πει λεπτομέρειες. Παναγιώτη, καλησπέρα. Βλέπουμε κιόλας ότι είσαι ήδη εκεί, στα διόδια. Ακριβώς, Τζορτζίνα. Πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την Αττική Οδό. Το αντίτιμο πηγαίνει στα 3 ευρώ από τα 2,8 που είναι μέχρι σήμερα από 1η Ιουλίου, καθώς η διαχειρίστρια εταιρεία αυξάνει τις τιμές. Και αυτή είναι η πρώτη αύξηση, γιατί από την 1η Ιανουαρίου του 2020 θα πάει στα 3,30. Δηλαδή έχουμε μία αύξηση της τάξεως των 50 λεπτών. Άρα δηλαδή θα πάει από τον Ιανουάριο όποιος στα 3,30 οδηγός. Ουσιαστικά. Στα 3.30 και όποιος οδηγός θέλει να πάει μέχρι το αεροδρόμιο θα πληρώνει 6,6 ευρώ, δηλαδή θα αυξάνεται από τα 5,8 στα 6,6 που είναι μέχρι σήμερα, κοντά 80 λεπτά. Και οι τιμές, να πούμε, Παναγιώτη, ότι θα αυξηθούν σε όλες τις κατηγορίες φυσικά, ναι, και ακόμα και στα εκπτωτικά προγράμματα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά. Ναι, και στα εκπτωτικά προγράμματα αυξάνονται οι τιμές και στις υπόλοιπες επιμέρους κατηγορίες οχημάτων. Αυτό αξίζει να πούμε πως φέρνει αρκετή γκρίνια και παράπονα στους οδηγούς, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το κόστος, το αυξημένο. Και αυτό που επίσης αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι έγινε πάρτι στα social media. Με το hashtag Διόδια στο Twitter ξεσάλωσαν οι ευρηματικοί χρήστες του μέσου και κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί την πλουτοκρατία. Ενώ από μεριάς κυβέρνησης, πολύ σωστά είπατε, ο Χρήστος Σπίρτζης αντέδρασε και είπε χαρακτηριστικά ότι συμβαίνοντα που δεν μπορούν να κρατηθούν εν ώψη των εκλογών της 7ης Ιουλίου, επανεμφανίστηκαν μετά από 4,5 χρόνια προεκλογικά με τις αυξήσεις στα διόδια της Αττικής Οδού. Έτσι, και να πούμε, Παναγιώτη, ότι αυτές οι αυξήσεις αυξάνουν αυτομάτως και τον οικογενειακό προϋπολογισμό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κινούνται καθημερινά εντός της Αττικής Οδού, άρα πηγαίνουν, έρχονται και πληρώνουν διόδια κάθε μέρα. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο που πάει στις δουλειές του, πολύ σωστά, Τζορτζίνα. Αυτό μας λένε και οι ίδιοι οδηγοί. Έτσι είναι. Εσύ μίλησες με κάποιους οδηγούς, μιας και είσαι εκεί. Τι σου είπαν σχετικά με αυτή την αύξηση, ναι, ναι, που θα έρθει? Οι περισσότεροι λένε ότι δεν θα χρησιμοποιούν σε λίγο καιρό την Αττική Οδό. Δηλαδή το κόστος είναι δυσβάσταχτο πλέον. Και για κάποιον που χρησιμοποιεί καθημερινά το δρόμο, ο προϋπολογισμός του ανεβαίνει. Άρα αυτό σημαίνει και κάτι άλλο, Παναγιώτη, ακόμη περισσότερη κίνηση και πάρα μέσα πολύ στην Αθήνα, που... έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και πάρα πολύ αξίζει να σημειώσουμε ότι που πάνε στις δουλειές τους μαζεύονται 3-4 άτομα και βάζουν ένα αυτοκίνητο. Έτσι, έτσι γίνεται. Παναγιώτη, για να κλείσουμε, μιας και είσαι εκεί, βλέπουμε ότι είναι αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό, που σημαίνει ότι ακόμα ο κόσμος φεύγει λόγω του τριημέρου. Είναι αυξημένη, υπάρχει κίνηση, αλλά δεν υπάρχει αυτό το κομφούζιο που υπήρχε χτες. Χτες πραγματικά παρέλυσε όλη η Αθήνα. Σήμερα κινούνται τα αυτοκίνητα, έστω και με αργούς ρυθμούς. Μάλιστα, Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σε αποδεσμεύσουμε όσοι μείνανε προς το παρόν. Θα τα πούμε σε λίγο και πάλι, να επιστρέψουμε στη Στέλλα και την Ελένη. Λοιπόν, όσοι μείνανε, μείνανε. Δεν είχαν άλλη επιλογή. Πολλοί φύγανε όμως. Αλλά αυτή η ιστορία, Ελένη, με τα αυξημένα διόδια σε συνδυασμό με το ότι μπορεί να αυξηθεί και η τιμή της βενζίνης λόγω και των γεγονότων που έχουμε στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο, πραγματικά είναι λίγο εφιαλτική για το καλοκαίρι. Και όλα αυτά γιατί φεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον. Έτσι, να καλωσορίσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα στον Παναγιώτη Ροδάκη. Είστε υποψήφιος τώρα, ανακοινώθηκαν τα ψηφοδέλτια, θα είστε. Στην Ανατολική Αττική. Στην Ανατολική Αττική. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται. Είναι η παλιά περιφέρεια Αττικής που έχει χωριστεί σε Δυτική και Ανατολική. Επειδή φεύγει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει τη Νέα Δημοκρατία, την κοινολογία. Αστείευμα φυσικά. Απλά επειδή έχουμε ακούσει λίγο αυτά. Θα σας πω. Εγώ προφανώς δεν το ασπάζομαι. Απλά δεν μπορεί να βλέπουμε μόνο τη μία όψη του νομίσματος και να αγνοούμε την άλλη. Δηλαδή, ενώ στο δημόσιο λόγο. Να. Δεν μπορεί φερρυπίν να είμαστε σε ιστορικό χαμηλό
στα ελληνικά ομόλογα. Το βάζω στην κουβέντα έτσι για να το συνδέσω με την κοινωνιολογία και με την εκλογολογία. Επειδή θεωρητικά έρχεται η Νέα Δημοκρατία, αλλά να δημιουργείται ας πούμε αυτό το κλίμα σε σχέση με τα διόδια ή με τις προηγούμενες κινητοποιήσεις που είχαμε στα διαγνωστικά κέντρα. Υιοθετείτε δηλαδή την άποψη του κυρίου Σπίρτζη, του Υπουργού Υποδομών, ότι έγινε εγώ λέω καταρχήν ότι ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι πολιτική σκοπιμότητα, αυτό που είναι πολύ χρήσιμο είναι και το άλλο μεγάλο πολιτικό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τα κόμματα που διεκδικούν εξουσία επί της ουσίας αυτή τη στιγμή, αλλά και όποιο άλλο κόμμα θέλει να συμμετάσχει ή βλέπει τον εαυτό του σε οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα επόμενης μέρας, καλό είναι σε αυτά τα ζητήματα να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Και όταν ένα τεράστιο κομμάτι, η Αττική Οδός είναι κεντρική αρτηρία πλέον της πόλης, έτσι, τη χρησιμοποιούν εκατομμύρια συμπολίτες μας, νομίζω και οι περισσότεροι από εμάς, έτσι, καθημερινά. Οπότε κάθε αύξηση εκεί όντως επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και καλό είναι να γίνεται με φιδό και χωρίς λογική κερδοσκοπίας ή ακόμα και με λογική έτσι, εμπλοκής στα πολιτικά παιχνίδια. Να δούμε και θα απαντήσει και η εταιρεία, γιατί οι ισχυρισμοί αυτοί να τα ακούσω από έναν υπουργό, που το υιοθετείτε και εσείς βέβαια, έτσι. Να δούμε όμως. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν χρειάζεται, ήδη βγάζει αρκετά κέρδη η Αττική Οδός, δεν χρειάζεται να αυξηθεί έτσι, το διόδιο όταν είναι μία οδός η οποία δεν χρησιμοποιείται σπάνια από τους περισσότερους από εμάς, αλλά σε ότι πάρα έχει πολύ... ήδη βγάλει έτσι, τα κέρδη της ναι, 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 και θα έλεγα κιόλας για να το πάω ακόμα παρακάτω, ότι ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε μείωση στην Αττική Οδό. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πρέπει αυτό να γίνει με μια πάλι μεγάλη μελέτη γύρω από το συγκοινωνιακό ζήτημα της Αθήνας, διότι ακριβώς επειδή είμαι από αυτούς που τη χρησιμοποιούν πολύ συχνά και η Αττική Οδός δυστυχώς με το 280 που έχει αυτή τη στιγμή, τα περισσότερα πρωινά είναι πυγμένοι, έτσι. Ναι, προτείνατε μείωση. Γιατί δεν το κάνατε όμως όσο ήσασταν κυβέρνηση να γίνει μια διαπραγμάτευση με την εταιρεία και να αλλάξουν κάποιοι όροι της σύμβασης. Καταρχήν αυτή τη στιγμή είπα μια προσωπική άποψη. Είπα μια προσωπική άποψη. Όμως νομίζω ότι αυτό ακριβώς χρειάζεται μια ομοθυμία, χρειάζεται ένα μέτωπο από τα πολιτικά κόμματα όταν θέλουμε να διαπραγματευτούμε με εταιρείες, όταν θέλουμε να ζητήσουμε κάτι που έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο, καλό είναι, εγώ λέω να μην παίρνει μια πολιτική χρειά, έχει μια κοινωνική χρειά, δηλαδή ή αναγνωρίζουμε ότι η Αττική Οδός έχει ένα άλλο χαρακτήρα από αυτόν που είχε πριν 15-20 χρόνια όταν μπήκε στη ζωή μας και άρα χρειάζεται μία μείωση ή δεν το αναγνωρίζουμε, οπότε είναι, επαφίεται, τη διαχειρίζεται η ιδιωτική εταιρεία και επαφίεται σε αυτήν. Ωραία, το τι θα κάνει με το διόδιό της. Ναι, φυσικά. Στα ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Λοιπόν, είδαμε χθες τον κύριο Γραμματικάκη να ρίχνει η πόρτα, όπως λέμε και εμείς δημοσιογραφικά, στο ΣΥΡΙΖΑ με μία ανάρτηση. Και γενικότερα είδαμε πάρα πολλούς από το ΠΑΣΟΚ, πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είδαμε αρκετούς από τους ανεξάρτητους Έλληνες να μπαίνουν στα ψηφοδέλτια. Πώς το βλέπετε αυτό, γιατί υπάρχει έτσι μια μουρμούρα. Καταρχήν, την ανάρτηση του κύριου Γραμματικάκη, να σας είμαι ειλικρινής, δεν είμαι σε γνώση της ανάρτησης, έτσι. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα σας πω το απλό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει μια στρατηγική επιλογή, το να συμμετέχει στην Προοδευτική Συμμαχία. Η Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι κόμμα. Η Προοδευτική Συμμαχία είναι μια ευρύτερη συμμαχία προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ανάγκη. Τίνει να γίνει κόμμα. Και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την εκδήλωση και στην πρεμιέρα της Προοδευτικής Συμμαχίας, είπε ουσιαστικά έχουμε ένα το πρώτο συνέδριο. Τα κόμματα. Αλλά δεν θέλετε τα να κόμματα. Γίνει. Όχι, όχι, δεν είπα δεν θέλω. Mm. Τα κόμματα δεν προκύπτουν ούτε εργαλειακά επειδή χρειάζεται να συγκοληθούν δυνάμεις, ούτε γιατί το αποφασίζουμε μέσα σε μία μέρα από την ηγεσία ή ακόμα και μέχρι τη βάση. Ή μάλλον να το πω αλλιώς. Πρώτα γίνονται οι απαραίτητες διεργασίες. Και οι διεργασίες αυτές αγγίζουν όλο το σώμα του κομματικού μηχανισμού, ναι. Αγγίζουν τμήματα της κοινωνίας προκειμένου να δημιουργηθεί ένα υποκείμενο πιο γιωμένο από το προηγούμενο μέσα στην κοινωνία και τότε προκύπτει φυσικά και κάτι καινούριο. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλη ταύτιση με τους συμμάχους μας που βρίσκονται μέσα στην Προοδευτική Συμμαχία. Θέλουμε να έχουμε μέτωπο απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό, θέλουμε να έχουμε μέτωπο απέναντι στην ακροδεξιά. Αυτά ήταν κυρίως τα επίδικα των ευρωεκλογών. Τώρα θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο απέναντι
απέναντι στην πιθανή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία κατά βάση, αλλά φυσικά και σε όποιον θα ήθελε να κάνει. Δηλαδή αυτό θα το κάνετε με τον Terence Quick στα ψηφοδέλτια, θα το κάνετε, εντάξει, Έλληνα Κουντουρά είναι στην Ευρωβουλή. Θα σας απαντήσω, έτσι. Θα σας απαντήσω. Με τον Θανάση Παπαχριστόπουλο. Θα σας απαντήσω. Το μνημόνιο-αντιμνημόνιο ήταν το επίδικο της προηγούμενης περίοδου. Ξέρετε, η μνημονιακή περίοδος δεν ανακάτεψε απλά το πολιτικό σκηνικό, την τράπεζα στο πολιτικό σκηνικό. Ανέδειξε και κόμματα. Συνολικά έφερε πολύ μεγάλες αλλαγές, τεκτονικές θα έλεγα εγώ, και αναδιάταξε συνολικά την τοποθέτηση πάρα πολλών δυνάμεων μέσα στην ελληνική κοινωνία. Αν δείτε τα ψηφοδέλτια, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, και δεν το λέω για να υπεκφύγω, θα γυρίσω και στα πρόσωπα αμέσως μετά, έχουν ανθρώπους οι οποίοι πριν 5 ή 6 ή 7 χρόνια, όχι απλά δεν θα χωρούσαν, πιθανόν θα λιδωρούνταν και σαν προσωπικότητες, όπως ο κύριος Τατσόπουλος, ας πούμε, τον οποίο τον έχουν δεχτεί με ανοιχτές αγκάλες, όπως ο κύριος Ψαριανός, τον οποίο ο κύριος Ψαριανό, για να θυμίσω, έτσι, και ψέγω τον εαυτό μου και τους συντρόφους που σε εκείνη την περίοδο δεν τον αναδείξαμε κι εμείς, όταν είχαν γίνει πυρκαγιές στην Ηλία, και θυμάστε πόσο καταστροφικές ήταν με τα θύματα, ό,τι πιο καταστροφικό έχουμε ζήσει πριν το μάτι, έτσι, με δεκάδες σήματα κλπ. Θυμάστε τις δηλώσεις του, δεν θα τις αναπαράγω, διότι ήταν πραγματικά θλιβερές σε σχέση με το αν κάηκαν ποσότητες, ας πούμε, φοιτιών κλπ. Και τι έγινε. Με τους, λοιπόν, αυτό που λέω λοιπόν. Αυτό που λέω λοιπόν. Και επιστρέφω. Χρόνια, έβριζαν το ΣΥΡΙΖΑ και επιστρέφω λοιπόν. Και επιστρέφω λοιπόν σε αυτό. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι ήδη αναδεικνύει ότι στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχουν χωρέσει άνθρωποι που πριν λίγα χρόνια δεν θα χωρούσαν πουδενή. Πάμε τώρα λοιπόν και σε εμάς. Υπήρξαν πολλά στελέχη των ΑΝΕΛ που κράτησαν μια πάρα πολύ συνεπή στάση σε σχέση με τις μεγάλες κυβερνητικές επιλογές. Με το οικονομικό πρόγραμμα που ακολούθησε η κυβέρνηση προκειμένου να βγούμε από τα μνημόνια και από την επιτροπία, αλλά και με μεγάλες αποφάσεις εθνικού χαρακτήρα, θα έλεγα εγώ, όπως ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Οι συγκλήσεις γίνονται πάνω στα επίδικα, γίνονται πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Προφανέστατα, ιδεολογικοπολιτικά, εγώ, ας πούμε, που προέρχομαι από τα σπλάχνα της αριστεράς, θα έχω αρκετές διαφορές με την κυρία Κουντουρά ή τον κύριο Κουίκ. Όμως μπορούμε να συμφωνήσουμε στο τι χρειάζεται η επόμενη μέρα της ελληνικής κοινωνίας. Η επόμενη μέρα της ελληνικής κοινωνίας χρειάζεται μια ανάπτυξη, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δίκαιη, με κοινωνική συνοχή, με κοστολογημένο πρόγραμμα που δεν θα βάλει τη χώρα σε νέες περιπέτειες και πιθανόν τέταρτο μνημόνιο που τα νεοφιλελεύθερα πειράματα του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να μας οδηγήσουν. Είναι ότι υπάρχει μια εξέλιξη, για να μην πω μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, από το 2015 και από το 2012 μέχρι τώρα. Οπότε μήπως όλο αυτό έχει να κάνει με την επιβίωση του κόμματος, γιατί δεν υπάρχει αφήγημα πλέον. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε στη Βουλή και έγινε και κυβέρνηση με μια αντιμνημονιακή ρητορική. Πλέον δεν υπάρχει αυτό. Θα σας απαντήσω. Οπότε μήπως αυτό προσπαθείτε να γίνετε, να πάρετε το χώρο αυτό. Θα σας απαντήσω. Για να επιβιώσετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν είναι μόνο, καταρχήν είναι ένα κομμάτι του χώρου αυτό, αν μιλάτε για τους ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά θα σας απαντήσω συνολικά κυρίως για το χώρο της κεντροαριστεράς, διότι υπήρχε πάντα το ερώτημα από όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε εκλογικά και σε ποσοστά και μεγάλωσε σαν κόμμα και μαζί αντίστοιχα συρρυκνώθηκε με το παλιό Πασόκ, νυν κοινάλ, ότι τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνει το νέο Πασόκ κλπ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ήθελε, ούτε θέλει, ούτε μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο με το νέο Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει με το νέο Πασόκ. Με το παλιό Πασόκ. Εν τρίμη του λόγου. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει με τα δικά του χαρακτηριστικά της ανανεωτικής, της ριζοσπαστικής, της ευρωπαϊκής αριστεράς, η οποία όμως, αφού γκράζεται τις ανάγκες των καιρών, δεν παραμένει κολλημένη ούτε σε ιδεολειψίες, ούτε δογματική μέσα σε αγγυλώσεις του παρελθόντος. Είναι αριστερά του 21ου αιώνα να ηγεμονεύσει πολιτικά από το χώρο της αριστεράς μέχρι το χώρο της κεντροαριστεράς. Και πιστέψτε με, ο κόσμος κυρίως, ακόμα ας ξεκινήσουμε από αυτό το 24% που μας τίμησε στην κάλπη, την Ευρωκάλπη, ο κόσμος που ακολουθεί και ψηφίζει το ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια σαφέστερη και διακριτή πολιτική ταυτότητα. Αυτή η πολιτική ταυτότητα λοιπόν, η οποία γεννιέται μέσα από τις ανάγκες των καιρών και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά έχει τις αφετηρίες της στις αξίες και τις αρχές της αριστεράς, πάντα της σύγχρονης αριστεράς του 21ου αιώνα, όπως σας είπα, έρχεται, μορφοποιείται, διαμορφώνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ μεγαλύτερη συνοχή ιδεολογικοπολιτική από ό,τι μπορεί να είχε
το 2015 ή το 2014 και δεν μιλάω για τον οργανωτικό πυρήνα, μιλάω για τον κόσμο που ακολουθεί το ΣΥΡΙΖΑ, έχει μεγάλη σημασία αυτό και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ θετικό και για το ίδιο το κόμμα μας, αλλά είναι πολύ θετικό συνολικά και για την πολιτική σκηνή προκειμένου τα διακυβεύματα πάνω στα οποία γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση να είναι σαφέστερα. Δηλαδή, το αν μιλάμε για μια πολιτική η οποία πιστεύει στον νέο φιλελευθερισμό ή μια πολιτική, αν το θέλετε, περισσότερο κεϊνσιανή, μια πολιτική η οποία προβάλλει περισσότερο την ανάγκη κοινωνικού κράτους και πίσω από αυτό φέρνει και την ανάπτυξη ή θεωρεί δομικό στοιχείο το κοινωνικό κράτος ανάπτυξης, νομίζω ότι είναι τα διλήμματα έτσι όπως πρέπει να μπουν και πάνω στα οποία πρέπει να αποφασίσει ο κόσμος. Θέλετε λίγο να μας πείτε για την επόμενη μέρα μέσα στο κόμμα. Το λέω επειδή είστε και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αν σε περίπτωση τα εκλογικά ποσοστά επιβεβαιωθούν και μετά τις δημοσκοπήσεις ότι δεν είναι τα αναμενόμενα, ίσως να είναι και κατά τη χαμηλότερα και από αυτά των ευρωεκλογών. Mm-hmm. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να αλλάξουν κάποιοι συσχετισμοί και μέσα στο κόμμα, αναφορικά και με την ηγετική ομάδα, με την ομάδα, εν πάση περιπτώσει, με τους ανθρώπους οι οποίοι ηγήθηκαν αυτών των, είτε των ευρωεκλογών είτε των εθνικών εκλογών. Θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στα πρόσωπα. Θα σας απαντήσω. Ακόμα επίσημα δεν έχουν ούτε κλείσει τα ψηφοδέλτια ενόψει των εθνικών εκλογών. Υποθετικά μιλάμε. Όχι, όχι. Ναι, απλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή η διάταξη μάχης των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ και η σπουδή και εμένα προσωπικά και όλων των στελεχών είναι να δώσουμε τη μάχη των εθνικών εκλογών. Υπάρχουν τρεις εβδομάδες μπροστά μας που είναι τεράστιος πολιτικός χρόνος. Τεράστιος πολιτικός χρόνος όχι απλά για να μειωθεί η διαφορά, για να δούμε θεαματικές ανατροπές. Εμείς λοιπόν έχουμε όλη μας την προσήλωση και όλη μας την δυνάμεις εκεί να αναδείξουμε το δικό μας πρόγραμμα, να αναδείξουμε τι κάναμε το προηγούμενο διάστημα, να αναδείξουμε τι θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Φερρυπίνει στα εργασιακά. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε θεμελιώδεις διαφορές. Θεωρούμε ότι εάν δεν καταφέρουμε να επικρατήσουμε και επικρατήσει η Νέα Δημοκρατία, οι εργαζόμενοι θα δουν τα δικαιώματά τους να συρρυκνώνονται εκ νέου. Θα δουν τα εισοδήματά τους να συρρυκνώνονται εκ νέου. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση και την εξάγουμε μέσα και από τις δηλώσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που θεωρούμε ότι πραγματικά από τη χαρά δεν κρατιούνται και τους ξεφεύγουν πράγματα, αλλά επίσης θεωρούμε ότι πολλά έτσι τεχνιέντος πέφτουν στο δημόσιο διάλογο προκειμένου να ψαρέψουν σε θολά νερά αντιδράσεις και φυσικά την επόμενη μέρα να μπορούν να πούν ότι εμείς σας τα είχαμε πει και τα ξέρατε. Η επταήμερη εργασία, η φοβερή απέχθεια για τους ελεκτικούς μηχανισμούς των εργασιακών δικαιωμάτων, το ΣΕΠΕ και ό,τι υπόλοιπο υπάρχει, αλλά και μία σειρά πραγμάτων. Τι έχει πει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάποιο στέλεχος που δεν θέλει ελέγχου στην εργασία? Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης αφενός στην ΚΟ ανεχόταν την αήθη, πραγματικά αήθη, έτσι, απέναντι στην εργασία, τοποθέτηση του κυρίου, ενός κυρίου επιχειρηματία εκεί πέρα, σε σχέση με το ότι πρέπει να θερμοθετηθεί αυτά είμαι εργασία και να μην υπάρχουν έλεγχοι. Και ήταν πολύ χλιαρή η αντίδρασή του. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Και επίσης στο Καστελόριζο. Η Δημοκρατία μιλάει τώρα για fake news. Στο Καστελόριζο όμως. Στο Καστελόριζο που είναι ξεκάθαρο βίντεο. Στο Καστελόριζο που ήταν ξεκάθαρο βίντεο, χαριαντιζόταν ότι δεν στέλνει το ΣΔΟΕ. Λοιπόν. Κάποιος που θέλει να γίνει πρωθυπουργός της χώρας δεν μπορεί να χαριαντίζεται με αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορεί να χαριαντίζεται με αυτά τα ζητήματα που αφορούν την περιουσία, τους κόπους του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να χαριαντίζεται με ανθρώπους που τους ζητάνε πάνω live στην κάμερα, στην πραγματικότητα να φοροδιαφύγουν. Έτσι, όταν η φοροδιαφυγή, έτσι για να τα λέμε αυτά τα ζητήματα, είναι δομικό στοιχείο της καταστροφής που φτάσαμε εδώ πέρα, της χρεοκοπίας μας, η φοροδιαφυγή, έτσι, να τα λέμε αυτά. Να κάνω, Ελένη, ρώτησες, μια ερώτηση θέλω να κάνω αναφορικά με το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, που φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για το ΣΥΡΙΖΑ να τον διεμβολήσει. Τι σχόλιο έχετε να κάνετε, γιατί ο κ. Βαρουφάκης είναι από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας απαντήσω. Ο κ. Βαρουφάκης βάζει μια οπτική η οποία έχει και κάποια στοιχεία ρεαλισμού, αλλά και κάποια στοιχεία συναισθηματισμού μέσα. Δηλαδή, ακουμπάει σε ένα τμήμα του εκλογικού σώματος στη λογική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας μετά το δημοψήφισμα του 2015, της 5ης Ιουλίου, πούλησε σε εισαγωγικά ή τέλος πάντων έκανε στροφή, να το πω έτσι, και μετέτρεψε το όχι σε ναι. Υπάρχει ένας κόσμος, ανεξάρτητα αν έχει ταξικό συμφέρον ή αν είναι ψυχολογικό, σας ξαναλέω, ο οποίος όντως έχει ακόμα απογοήτευση από αυτό και όντως ακολουθεί με μια αρκετά μεγάλη πιστότητα δημοσκοπικά τουλάχιστον, αλλά φάνηκε και στην Ευρωκάλπη, το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Εμείς αυτό που λέμε και λέμε και σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και στον κόσμο κυρίως που δεν προσήλθε στην κάλπη, τις 300 με 400 χιλιάδες διαπιστωμένους ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ που δεν πήγαν να ψηφίσουν κανέναν. Και ξέρετε, για μας αυτό είναι μεγαλύτερη. Εμείς το έχουμε εκτιμήσει και κάνοντας την αυτοκριτική μας, το θεωρούμε μεγαλύτερη αποδοκιμασία από, ξέρω εγώ, τις 100 χιλιάδες που μπορεί να πήγαν από εμάς στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μεγαλύτερη αποδοκιμασία.
δεν θεωρούν ότι είναι ακατάλληλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όμως δεν ήρθαν να τιμήσουν και εμάς για να μην έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεπώς, για μας λοιπόν αυτός ο κόσμος που δεν προσήλθε στην κάλπη είναι η κύρια δεξαμενή στην οποία απευθυνόμαστε, είναι ο κόσμος στον οποίο θέλουμε να βάλουμε τα διλήμματα και ό,τι και απογοήτευση να έχει. Όχι, όχι, δεν το βάζουμε αντιδεξιά. Δεν το βάζουμε αντιδεξιά. Το βάζουμε καθαρά προγραμματικά. Λέμε ότι το ταξικό συμφέρον του κόσμου της εργασίας, αλλά όχι μόνο του κόσμου της εργασίας, και των μικροεπαγγελματιών και των μικροβιοτεχνών, είναι με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Είναι με την πολιτική που εξασφαλίζει σίγουρο διάδρομο ανάπτυξης και δεν μας βάζει σε περιπέτειες. Αυτή τη στιγμή, πάνω σε μια λογική ότι μπορεί να φέρει περαιτέρω ανάπτυξη με μείωση φορολογίας, η Νέα Δημοκρατία θέλει να παίξει σε μια ζαριά πραγματικά τους κόπους ενός ολόκληρου λαού και τελικά πιθανόν να μας οδηγήσει και σε τέταρτο μνημόνιο. Κύριε Ροδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά για τη χείριση που είχαμε και πάρα καλή πολύ. Επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για, για το κάλεσμα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, One Line Weekend, Σαββατοκύριακο και καλησπερίζουμε τώρα στην πολιτική μας συζήτηση ένα στέλεχος από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Γιώργο Βρετάκο, που είναι πολιτικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά. Ασχολείστε εκεί περισσότερο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Να κάνουμε μια ωραία κουβέντα για την περιφέρεια, αλλά και γενικότερα για τις πολιτικές εξελίξεις. Μας πείτε και για τον Πειραιά, έτσι, αφού κατεβαίνετε λοιπόν και στη συγκεκριμένη περιοχή. Και να μας πείτε και λίγο και για την κινδυνολογία, λίγο για τα εργασιακά. Είχαμε πριν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιο, ο οποίος μας έλεγε για τους ελέγχους. Α, τον ακούσατε για την μια χαρά. Κυριακή. Να μας πείτε. Πριν τα ξεκινήσουμε όλα αυτά, επειδή σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη εφόλης της ύλη, στο Γιώργο τον Αυτιά, και ζήτησε βεβαίως ισχυρή εντολή, ψήφο αυτοδυναμίας προκειμένου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να υλοποιήσει όλα όσα έχει υποσχεθεί στον ελληνικό λαό. Μίλησε για μεταρρυθμίσεις για ακόμη μια φορά. Επίσης δεν θα κλείσει η Βουλή το καλοκαίρι, Στέλλα, να ξέρεις. Το έμαθα αυτό το νέο. Θα έρχονται νομοσχέδια και επίσης και για τη φορολογία, έτσι και για τη μείωση, το οποίο θα τα δούμε όλα αυτά στο βίντεο. Πάμε να το δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Την απόφαση του να προχωρήσει σε μείωση φόρων από το 2020 με φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί μέσα στο καλοκαίρι, διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα είναι ένα από τα τρία πρώτα νομοσχέδια που θα ψηφιστεί από την επόμενη Βουλή. Μπορώ να σας πω και να σας αποκαλύψω ότι θα έρθω σε αυτό, ότι η Βουλή δεν θα κλείσει το καλοκαίρι. Καθόλου δεν κλείνει. Ίσως να κλείσει μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα της Παναγίας. Του 15ου. Η Βουλή δεν θα κλείσει το καλοκαίρι. Έχουμε κανονικό νομοθετικό έργο. Το Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση θα ψηφίσει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Μάλιστα. Το νέο μέσο πρόθεσμο για την επόμενη τετραετία, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλες οι πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και λοιπά και ούτω καθεξής. Και η μείωση των φόρων θα ισχύσει από το 2020. Θα ενταχθεί δηλαδή στον προϋπολογισμό του 2020. Απευθυνόμενος στους συνταξιούχους, είπε ότι οι σημερινοί συνταξιούχοι δεν κινδυνεύουν με νέες μειώσεις, όπως και ότι οι υφιστάμενες επικουρικές συντάξεις είναι διασφαλισμένες. Οι σημερινοί συνταξιούχοι δεν κινδυνεύουν. Ό,τι μείωση έγινε, έγινε. Ναι. Στους νέους συνταξιούχους θα ξαναδούμε την αρχιτεκτονική του νόμου Κατρούγκαλου. Ούτως ή αλλιώς, οι νέες συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου είναι κατά 30% μειωμένες. Αλλά το ερώτημα είναι πώς δίνονται οι συντάξεις μέσα από τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το δεύτερο αφορά τις επικουρικές συντάξεις. Οι υφιστάμενες επικουρικές συντάξεις είναι απολύτως διασφαλισμένες. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε ότι δεν θα γίνει καμία πόλη στο δημόσιο τομέα, προσθέτοντας ότι αντιθέτως θα γίνουν στοχευμένες προσλήψεις τακτικού προσωπικού. Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων δεν πρόκειται να γίνουν. Θα γίνουν στοχευμένες προσλήψεις ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας εκεί που έχουμε ουσιαστική ανάγκη. Αστυνομικοί, γιατροί, δάσκαλοι και τέτοιοι. Όλοι. Γιατροί και νοσηλευτές. Μάλιστα. Πρώτα νοσηλευτές. Μάλιστα. Πρώτα νοσηλευτές. Εκπαιδευτικοί, ξεκινώντας με τον διαγωνισμό, ο οποίος ήδη τρέχει της ειδικής αγωγής, θα ολοκληρωθεί. Και σταδιακές προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών, ώστε να καλύψουμε με τακτικό προσωπικό αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουν σήμερα πολλοί αναπληρωτές καθηγητές. Και βέβαια έχω δεσμευθεί. Ναι. Για 1.500 προσλήψεις αστυνομικών. Στις κάλπες της 7ης Ιουλίου ζήτησε μεγάλη συμμετοχή, καθώς όπως ξεκαθάρισε, καμία ψήφος δεν περισσεύει. Επισημένοντας ότι την 26η Μαΐου γράφτηκε το πρώτο κεφάλαιο της πολιτικής αλλαγής. Ζητώ από τους πολίτες συμμετοχή. Και το λέω διότι ξέρω ότι είναι καλοκαίρι. Και ξέρω ότι μπορεί να μας ακούνε και συνταξιούχοι, φίλοι μας, οι οποίοι μπορεί να έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους. Τους ζητώ σε κάθε περίπτωση
να έρθουν και να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Καμία ψήφος δεν περισσεύει. Εάν η Ελλάδα την επόμενη μέρα δεν έχει μια ισχυρή κυβέρνηση με μια ισχυρή εντολή, ο τόπος θα μπει σε περιπέτειες. Αναφερόμενο στο debate, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι σέβεται και δεν υποτιμά κανέναν αντίπαλο. Διευκρίνησε όμως ότι τα debate γίνονται με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Λοιπόν, μεταρρυθμίσεις. Debate, είπε, σέβεται όλους τους αρχηγούς. Οπότε όλοι μαζί. Κύριε Βρετάκο, πού εστιάζουμε λοιπόν τη μεταρρυθμιστική μας αυτή πορεία? Νομίζω, όπως είναι και το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας, τον εστιάζουμε στην ανάπτυξη. Η ανάπτυξη που θα φέρει νέες δουλειές και είναι αυτό που έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη ο τόπος. Γενικό. Ναι, πολύ γενικό. Είναι γενικό, όμως μπορούμε να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο. Να αρθούν τα εμπόδια που εμποδίζουν τις επενδύσεις που τόσα χρόνια βαλτώνουν και θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει. Παραδείγματος χάρη το ελληνικό, που και ο πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι εντός της πρώτης εβδομάδας θα έχουν βγει όλες οι υπουργικές αποφάσεις που εκκρεμούν ώστε να ξεκινήσει. Θυμάμαι το ελληνικό. Όταν πρωτοανακοινώθηκε σαν έργο, λέγαμε ότι το 2016 θα έχουν μπει οι πρώτες μπουλτόζες και σήμερα ακόμα ανακαλύπτουμε στο ελληνικό δάση, εκεί που ήταν αεροδρόμιο, αρχαία, και προσπαθούμε να βάζουμε όλα εμπόδια, όπως είναι και στις σκουριές. Όλες λοιπόν θα έρθουν όλα αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια, ώστε να μπορέσει να δοθεί η όθηση που χρειάζεται η οικονομία για να έχουμε ανάπτυξη. Αυτό είναι το βασικό μότο της Νέας Δημοκρατίας. Μια ανάπτυξη που θα εφορλήσει όλους τους Έλληνες και θα δώσει ουσιαστικά νέες θέσεις δουλειάς, όπως είπα, που αυτό έχουμε ανάγκη σήμερα. Καλοπληρωμένες νέες θέσεις δουλειάς με δικαιώματα, γιατί βλέπουμε ότι από το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια ρητορική των fake news. Έχουν γεμίσει fake news. Προφανώς έχουν δεν μια ένα διέξοδο. Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα τουλάχιστον με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε εδώ πριν, ότι δεν θέλει τους ελέγχους στις εργασιακές σχέσεις. Δεν νομίζω ότι είπε αυτό ποτέ ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό είναι ένα fake news. Στο Καστελόριζο είπε σε έναν επιχειρηματία ότι θα χαλαρώσουμε λίγο τους ελέγχους. Δεν είπε ότι θα χαλαρώσουμε τους ελέγχους. Αυτά είναι η μονταζιέρα. Όπως έβγαλε και με τον οδοστοτήρα, είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα είμαστε οδοστοτήρας σε ό,τι φέρνει εμπόδια στις επενδύσεις και. Αυτό που έβγαλε η μονταζιέρα του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας ένα μοντάζ ουσιαστικά στα λόγια, είναι ότι δεν θα είμαστε δροσοτήρας για τα προβλήματα των επιχειρήσεων που κόβουν τις επενδύσεις, αλλά θα είμαστε δροσοτήρας για τα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό και μόνο δείχνει ότι έχουν πρόβλημα επιχειρημάτων. Κύριε Βρετάκο, φοβάστε μήπως οι Ευρωπαίοι, επειδή τώρα αν τελικώς η Νέα Δημοκρατία αναλάβει τη διακυβέρνηση, θα γίνουν λίγο πιο αυστηροί από ό,τι με την προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν μια αριστερή κυβέρνηση, μπορεί να το είχαν δει και αυτοί λίγο πιο χαλαρά για να μην υπάρξει αναστάτωση? Κάθε άλλο. Θεωρώ ότι όταν θα έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, και ήδη αυτό το έδειξαν και οι αγορές, με την προοπτική της νίκης της Νέας Δημοκρατίας, ήδη πέσαν τα επιτόκια στο δανεισμό της χώρας. Μια κυβέρνηση με ένα μετριοπαθή πρωθυπουργό όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις και δεν τις κάνει γιατί τις επιβάλλει κάποιος άλλος, θα μπορέσει να πείσει και να είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής για την Ευρώπη. Και προφανώς οι Ευρωπαίοι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να πάρουν τα χρήματά τους. Τα χρήματα που δώσανε σε όλα τα χρόνια της κρίσης. Αυτό λοιπόν μπορεί να πεντευθεί με δύο τρόπους. Είτε φορολογώντας τη μεσαία τάξη, την οποία φέμαξε ο κύριος Τσίπρας, ώστε να παίρνουμε υπερπλεονάσματα και να τα δίνουμε στα χρέη, είτε δημιουργώντας τις συνθήκες για να υπάρχει ανάπτυξη μέσα από τη μείωση των φόρων, την αύξηση του εισοδήματος της ελληνικής οικογένειας, την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Χρειαζόμαστε πολλές νέες επενδύσεις και να βάλουμε όλα τα θετικά που έχει η Ελλάδα, η χώρα μας, ώστε να αρχίσει από τη μηχανή της ανάπτυξης να λειτουργεί. Ότι και τα ξένα πρακτορία και τα διεθνή μέσα έχουν προεξοφλήσει ότι η κυβέρνηση θα είναι η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό το λόγο αναφέρουν και οι αναλυτές ότι ανεβαίνει και το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτό όλο δεν είναι ένα βάρος προς εσάς, ότι έχετε δημιουργήσει προσδοκίες και ότι όλο αυτό θα μπορεί να σκάσει μετέπειτα, δηλαδή να μπορεί να ξεφουσκώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα? Δηλαδή, για να ξεφουσκώσει κάτι θα πρέπει να είναι μπαλόνι, δηλαδή να έχει αέρα. Νομίζω ότι το ότι έχουμε μια αντιπολίτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία έταξε λιγότερα από την κυβέρνηση και οι πολίτες την εμπιστεύτηκαν σε τόσο μεγάλο βαθμό για να έχει μια διαφορά των 9,5 μονάδων, αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να ξεφουσκώσει, γιατί βασίζεται σε γερά θεμέλια και σε γερές βάσεις. Άρα λοιπόν αύριο θεωρώ, με το μετριοπαθές πρόγραμμα, όπως το είπα και πριν, του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έρθουν οι επενδύσεις που πρέπει και είναι και πράγματα που είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή, σας είπα, ξαναλέω και επιμένω στο ελληνικό. Γιατί δεν έχει ξεκινήσει? Να ρωτήσω. Είναι πράγματα χειροπιαστά, δηλαδή. Δεν είναι θέματα, όπως και η ασφάλεια.
Και η ασφάλεια επηρεάζει και τον τουρισμό, επηρεάζει και πολλά πράγματα. Έχουμε ένα σχέδιο συγκεκριμένο, το οποίο δεν είναι μπαλόνι που μπορεί να σκάσει αύριο. Άρα λοιπόν γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και μια μεγάλη προσδοκία. Και αν θέλετε και ότι ένας μετριοπαθής πολιτικός στην Ευρώπη που τα άκρα έχουν αρχίσει και επικρατούν και αυξάνουν τα ποσοστά τους, ο οποίος με την πολιτική του, την πολιτική της αλήθειας, τη συμφωνία αλήθειας που έκανε με τους πολίτες, έφερε ένα τόσο καλό αποτέλεσμα, εκτόπισε τα άκρα, βλέπετε ότι η Χρυσή Αυγή έχασε τους μισούς ψηφοφόρους της. Αυτό δείχνει ότι οι προσδοκίες είναι πραγματικές, δεν είναι προσδοκίες του αέρα, οι οποίες αύριο θα σκάσουν. Οι ψηφοφόροι σας φοβάστε, μήπως δεν πάνε τελικά να ψηφίσουν, θεωρώντας ότι θα βγείτε πρώτη και ίσως χαλαρώσουν και μείνουν παραλία. Το... Γιατί το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συμμετοχή. Θεωρώ το ακριβώς αντίθετο, ότι πλέον, επειδή, όπως είπα και πριν, η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταρρεύσει, ποια ήταν η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, ότι οι δημοσκοπήσεις μας λένε ψέματα, ότι θα διαψευστούν από την κάλπη, όπως έγινε, λέγανε σε κάποιες δημοσκοπήσεις που είχαν πέσει έξω. Και είδαμε ότι οι δημοσκοπήσεις τελικά πέσαν έξω, αλλά ως προς τη διαφορά. Δηλαδή, προβλέπανε μικρότερη διαφορά από αυτή που ήταν τελικά η διαφορά η πραγματική. Άρα λοιπόν δεν έχει ρητορική τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να πει κάτι. Μίλαγε για τους πολλούς, οι πολλοί του γυρίσαν την πλάτη. Άρα θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι μας θα πάνε να ψηφίσουν. Και όχι μόνο οι ψηφοφόροι μας, επειδή πλέον η Νέα Δημοκρατία ενώνει όλους τους Έλληνες. Δεν μιλάμε ούτε για τους λίγους ούτε για τους πολλούς, αλλά μιλάμε για όλους τους Έλληνες. Όλοι μαζί ενωμένοι λοιπόν θα στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί είναι ο κατάλληλος πολιτικός στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή. Είναι αυτός που μπορεί να ενώσει τους Έλληνες απέναντι στα προβλήματα. Γιατί τα προβλήματα δεν έχουν χρώματα, δηλαδή το να είναι ασφαλής η γειτονιά μας, και αυτό το βλέπω και πολύ και ιδιαίτερα στις δικές μας γειτονιές, στη Β' Πειραιά, το να είναι ασφαλής η γειτονιά μας δεν έχει να κάνει με ιδεολειψία, ούτε είναι δεξιό, ούτε αριστερό, ούτε κεντρό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί. Άρα λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εφόσον μιλάει για τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες, με συγκεκριμένο και καθαρό λόγο. Σε ποιες περιοχές εστιάζεται που λέτε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί? Εγώ μιλάω για τις περιοχές. Μιλάτε μόνο για τα εξάρχεια ή γενικότερα θα πρέπει να ενισχυθούν? Όχι, γενικότερα μιλάω. Βεβαίως. Ναι. Μίλησα και για τη Β' Πειραιά, γιατί εγώ μιλάω με πολλούς πολίτες και στην Νίκαια και στο Πέραμα και στον Κορδαλό. Έχει χαθεί το αίσθημα ασφάλειας. Δεν μπορείς να βγεις έξω και να περπατήσεις ή να αφήσεις τα παιδιά σου. Η εγκληματικότητα έχει φτάσει σε ένα επίπεδο πολύ μεγάλο. Πέραν και των εξαρχείων, το οποίο είναι ένα πράγμα που ξεκάθαρα έχουμε πει ότι θα καταργηθεί το άσυλο από την επόμενη μέρα, θα είναι από τα πρώτα νομοσχέδια που θα φέρει ο Κυριάκος, και επιτέλους να μην υπάρχουν άβατα. Δεν μπορεί να έχουμε μια ομάδα 30 ατόμων που θα μπαίνουν μέσα στη Βουλή, θα πετάνε χρώματα και θα είναι ένα ανεξέλεγκτο τοπίο. Πρέπει να μπει η τάξη κάποια στιγμή στη χώρα. Και η τάξη δεν είναι μια δεξιά ρητορική όπως προσπαθούν να την πούν. Η τάξη είναι μια ρητορική που τη θέλει ο Έλληνας πολίτης, τη θέλει ο νοικοκυρέος πολίτης, η μεσαία τάξη, η οποία είναι ουσιαστικά και αυτή που έστειλε στο σπίτι στον κύριο Τσίπρα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλα αυτά θα στείλουν τον κόσμο στις κάλπες και πιστεύω ότι η διαφορά θα διευρυνθεί κατά πάρα πολύ και ίσως και τα ακραία κόμματα. Είναι πάνω από 10 δηλαδή. Ναι, είμαι σίγουρος. Δεδομένου ότι στις ευρωεκλογές πάντα η ψήφος είναι πιο χαλαρή και κατεβαίνουν και 40 κόμματα, τα οποία λίγο πολύ όλα τα κόμματα κάτι παίρνουν. Τώρα δεν μπορούν να κατέβουν τόσα πολλά κόμματα. Είναι φυσιολογικό σε εθνικές εκλογές, είναι πολύ περισσότερες οι περιφέρειες. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η διαφορά θα διευρυνθεί περαιτέρω, δίνοντας μια ισχυρή εντολή στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη και μια μοναδική ευκαιρία, την οποία θεωρώ ότι θα αξιοποιήσει κιόλας, να πάει τη χώρα μπροστά. Να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Κύριε Βρετάκο, αφού υπάρχει αυτός ο αέρας της νίκης για το κόμμα σας και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλετε να μας πείτε την άποψή σας γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν συμφωνεί σε ένα debate με τον κύριο Τσίπρα, δύο μονομάχοι, όπως συνήθως γίνεται δηλαδή στις εκλογές. Γνωρίζουμε ότι γίνεται και ο κύριος Μημαράκης το είχε κάνει με τον κύριο Τσίπρα το 2015. Γιατί αφού έχετε αέρα νικητή πια? Δεν αποκλείουμε το debate, όπως είπε και ο πρόεδρος σήμερα στη συνέντευξη, το ακούσαμε και πριν. Αλλά σε ένα debate πρέπει να εκφράζονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Θεωρώ ότι ο χρόνος ήδη είναι μικρός των 2,5 εβδομάδων που έχουν μείνει μέχρι τις εκλογές. Τρεις, εντάξει. Οπότε είναι καλό να ακουστούν όλες οι απόψεις και να συμμετέχουν και όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, διότι υπήρξε μια σχετική διακομματική επιτροπή χτες για τις αποφάσεις για το debate. Πάμε να δούμε τι είπαν όλα τα κόμματα για αυτή την προοπτική. Τα ασυνήθη προβλήματα ανέκυψαν στην πρώτη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για τη Διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών. Στην συζήτηση για το debate των πολιτικών αρχηγών, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ μετέφερε το αίτημά του για τη λεμαχία Τσίπρα-Μητσοτάκη, χωρίς να πει αν δέχεται να συμμετάσχει σε αναμέτρηση όλων των αρχηγών. Θα πάμε σε ένα debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, όπως γίνεται πάντα. Το προσβλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί
στον ελληνικό λαό και να εξηγήσουμε το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα. Λίγο αργότερα από τον ΣΥΡΙΖΑ διευκρίνησαν ότι είναι αυτονόητη η συμμετοχή του Πρωθυπουργού σε debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και ότι επιπρόσθετα ζήτησαν να γίνει η τηλεμαχία με Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν κάνω τέτοια με τον κύριο Τσίπρα. Έχετε έναν αέρα 10 μονάδων και φοβάστε τον Τσίπρα. Όχι, κύριε, γιατί να δεν είναι ο μοναδικός συνομιλητής μου, ο κύριος Τσίπρας. Αυτό που σας λέω. Δεν είναι, γιατί να συνομιλήσω μόνο με τον κύριο Τσίπρα. Αυτός είναι ο ουσιαστικός σας αντίπαλος. Όλοι είναι αντίπαλοι. Όλοι. Και όλοι είναι αντίπαλοι σε αυτή την εκλογική μάχη. Όλα δείχνουν ότι εκτός απροόπτου η τηλεοπτική αναμέτρηση θα διεξαχθεί με τους Αλέξη Τσίπρα, Κυριάκο Μητσοτάκη, Φόφη Γεννηματά, Δημήτρη Κουτσούμπα και Βασίλη Λεβέντη. Λοιπόν, άρα με όλους μαζί θα γίνει αυτή η τηλεοπτική μάχη, αυτό το debate. Μένει να καθοριστεί και πότε. Θα γίνουν άλλες δύο συζητήσεις, συνεδριάσεις, αν δεν κάνω λάθος, διακομματικής για να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες. Ακούσαμε την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη στο γιατί όχι. Τώρα, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είναι κάτι για το οποίο σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βρετάκο, τι θα κάνετε με το θέμα των προσλήψεων και των απολύσεων στο δημόσιο. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα στον κύριο Αυτιά που είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία απόλυση στο δημόσιο. Ωστόσο, εσείς έχετε προτάξει όχι το σύστημα ένα προς ένα, μία πρόσληψη ανά μία απόλυση, ανά μία αποχώρηση, όπως είχε ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετήσει. Έχετε πάει στο ένα προς πέντε. Πώς με αυτή την με αριθμητική θα μπορέσετε να πάρετε ανθρώπους που λείπουν στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλεια που είπατε προηγουμένως? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς πιστεύουμε, πρώτα απ' όλα δεν θα απολυθεί κανείς από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή πολλά παπαγαλάκια βγαίνουν και λένε ότι θα έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να απολύσει κόσμο. Αυτό το εξασφαλίζουμε. Από την άλλη, λέμε ότι η αξιολόγηση θα εφαρμοστεί σε όλο το δημόσιο τομέα. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το απαιτεί και η εποχή, αλλά πλέον έχουν οριμάσει ακόμα και οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και βλέπουν ότι η αξιολόγηση σε μια θετική, σε μια επιβράβευση αυτού που δουλεύει σωστά, είναι προς θετική κατεύθυνση. Άρα λοιπόν θα γίνει αξιολόγηση. Απ' την άλλη, όσον αφορά τις προσλήψεις, οι προσλήψεις πρέπει να γίνονται με ιεραρχία. Και έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι πρώτη ιεραρχία είναι η υγεία, η παιδεία. Βγάλανε fake news ότι θα παγώσουμε τις προσλήψεις προσπαθώντας στην παιδεία, στην ειδική αγωγή, προσπαθώντας να τρομοκρατήσουν τους ανθρώπους που έχουν κάνει τα χαρτιά τους. Ενώ εμείς έχουμε πει. Δεν θα σας βγουν οι αριθμοί εύκολα, κύριε Βετάκο. Δεν θα σας βγουν εύκολα οι αριθμοί. Θα βγουν οι αριθμοί. Είναι μετρημένα αυτά που πρέπει να γίνουν. Απλά πρέπει να γίνονται προσλήψεις εκεί που έχουμε ανάγκη, καταρχάς. Και από εκεί και πέρα, εάν εφαρμοστεί όλο αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να προσληφθεί και περισσότερος κόσμος. Έχουν περάσει εποχές που για να κερδίσεις εκλογές έπρεπε να βγεις και να πεις ότι εγώ θα κάνω προσλήψεις, θα διορίσω κόσμο στο δημόσιο. Αυτά δεν τα πιστεύει πλέον ο κόσμος. Γι' αυτό και πήρε τέτοια μεγάλη διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που θέλει ο κόσμος σήμερα είναι υπεύθυνη πολιτική, αξιολόγηση και τις συνθήκες ώστε να δημιουργηθεί μια ανάπτυξη για να έχουν ένα σταθερό και καλό εισόδημα όλοι. Μάλιστα. Λένε, δεν ξέρω, είπαμε για την κρυφή ατζέντα που σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχετε φοροαπαλλαγές για τους λίγους. Δικαιοσύνη, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω. Τα θέματα αυτά, λοιπόν, φαίνεται ότι επίσης είναι ψηλά στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα φέρει νομοσχέδιο, ίσως και τον Αύγουστο, που θα γίνεται ανεξάρτητη αρχή για τα θέματα διαφάνειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δηλαδή μια ανεξάρτητη αρχή. Βεβαίως. Είπε ότι θα καταργηθεί ο αναπληρωτής υπουργός, η θέση του αναπληρωτή υπουργού για τα θέματα διαφάνειας και θα γίνει μια ανεξάρτητη αρχή. Βεβαίως, τα χρόνια που περάσανε, πέρα από την κρίση την οικονομική που είχαμε και μια τεράστια κρίση στους θεσμούς. Και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι. Από τον κύριο Πολάκη που έλεγε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ότι για να γίνουμε πραγματική εξουσία πρέπει να βάλουμε και κάποιους στη φυλακή, μέχρι τον υπουργό Ράσπουτινγκ που είχε κυκλοφορήσει τελευταία και τις καταγγελίες που κάνει ο ανώτατος εισαγγελέας της χώρας που είχε διατελέσει αυτή τη θέση, μας δείχνουν ότι υπάρχει μια θεσμική εκτροπή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι εμείς στη Νέα Δημοκρατία θέλουμε την κανονικότητα να επιστρέψει. Είδαμε ότι φέρανε το μεγαλύτερο σκάνδαλο αποσυστάσεως του ελληνικού κράτους, όπως έλεγε ο κύριος Παπαγγελόπουλος, και τελικά δεν έχει βγει καμία δίωξη. Είδαμε τον κύριο Δραγασάκη να φωνάζει προεκλογικά ότι θα φέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όλους τους πολιτικούς και θα τους βάλει στη φυλακή. Δεν είδαμε να βγαίνει τίποτα. Δηλαδή, πολιτική παρέμβαση μόνο τώρα είδαμε αυτή την τετραετία. Δεν θεωρώ ότι αυτά που έχουν γίνει την τελευταία τετραετία έχουν γίνει από τη μεταπολίτευση και μετά. Έχουν διωχθεί πολιτικοί, αντίπαλοι, επιχειρηματίες, έχουν βγει πράγματα στη δημοσιότητα και δημοσιεύματα για συνομιλίες και για υπουργούς που υποχρεώναν εισαγγελείς να κάνουν πράγματα πέραν από τα καθήκοντά τους. Όλα αυτά λοιπόν που έχουμε δει πρέπει κάπως να θωρακιστούν θεσμικά.
Και αυτό θέλει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γι' αυτό και φτιάχνει έναν εξάρτητο οργανισμό, έναν εξάρτητο φορέα που θα υποπτεύει τη διαφάνεια, για να δείξει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα φέρει την κανονικότητα στην οικονομία αλλά και την κανονικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα όλοι νιώθαμε ότι κάτι δεν πάει καλά θεσμικά. Αυτό πρέπει να επιστρέψει πάλι σε μια κανονικότητα και η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη να κάνει τη δουλειά της. Για κάποιες υποθέσεις οι οποίες είχαν δει το φως της δημοσιότητας, όζουσες υποθέσεις, δίσωσμες, και για την Οβάρτης, για την υπόθεση Πετσίτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει και κοινοβουλευτική έρευνα, δηλαδή θα πάμε και σε εξεταστικές επιτροπές για αυτές τις υποθέσεις. Νομίζω ότι έχει δεσμευτεί και από το βήμα της εισβολής ότι θα διερευνηθούν και το εξάμηνο το πρώτο του κύριου Βαρουφάκη, που μας οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο, το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Και οι υποθέσεις όλες αυτές του Πετσίτη, του κύριου Πολάκη. Είναι μέσα στη Βουλή ο κύριος Βαρουφάκης, έχει μπει το κόμμα του. Θα έχουμε και εξεταστική για το Βαρουφάκη. Θεωρώ πως ναι. Εφόσον το έχουμε πει, θα το κάνουμε. Έχουμε δείξει ότι αυτά που λέμε τα κάνουμε σαν παράταξη. Θα γίνει και εξεταστική για εκείνο το εξάμηνο. Εκείνο το εξάμηνο μας κόστισε, άλλοι λένε 80 δις, άλλοι λένε 100 δις. Πάντως μας κόστισε πάρα πολύ όλοι αυτοί οι πειραματισμοί. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρει η ελληνική κοινωνία ποιοι έχουν πραγματικά τις ευθύνες. Για το ότι η κοινωνία ελληνική και η οικονομία ελληνική πήγε τόσα χρόνια πίσω. Να σου πω, ξεκινάτε μία ρητορική τώρα ξανά, έτσι παρακολουθώ, ότι το 2014 θα είχαμε βγει από τα μνημόνια αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τεκμηριώνεται κάπως. Τεκμηριώνεται. Βγαίναμε από τα μνημόνια. Είχαν μείνει κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Εκείνο το θυμάστε το περίφημο Μέιρ Χαρδούβελη. Δεν είχε κλείσει η αξιολόγηση. Έμενε να κλείσει. Βεβαίως και δεν είχε κλείσει, γιατί όταν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε ότι μην υπογράφετε τίποτα. Και με τη δυναμική που είχε αναπτύξει από τις ευρωεκλογές τότε, ότι ό,τι υπογράφεται εμείς θα τα καταργήσουμε την επόμενη μέρα, είναι προφανές ότι στην Ευρώπη δεν εμπιστευόντουσαν την κυβέρνηση τότε του Αντώνη Σαμαρά. Ίσως δεν της δώσανε αυτά που θα έπρεπε για να μπορέσει να βγει. Αλλά νομίζω είναι κοινή αλήθεια και όλοι το ξέρουν σήμερα, ότι αν η κυβέρνηση Σαμαρά είχε ολοκληρώσει το έργο της και την είχαν αφήσει να ολοκληρώσει τη θητεία της, θα είχαμε βγει από τα μνημόνια από το 2014. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, είμαι μηχανολόγος μηχανικός, έχω ένα τεχνικό γραφείο. Εκείνη την εποχή τα πράγματα πήγαιναν πολύ καλύτερα. Και στις δουλειές και στην οικονομία. Έχει αρχίσει να γυρίζει η οικονομία. Και τι έγινε τότε, ήρθε το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης Τσίπρα, όπου ήρθε το δημοψήφισμα και σταματήσανε, πάγωσε τελείως η οικονομία. Όλο λοιπόν αυτό το πάγωμα της οικονομίας, για μένα είναι υπολόγιστο το κόστος που δημιούργησε μεσοσταθμικά γύρω-γύρω στα επαγγέλματα που επηρέασε. Γιατί όλος ο κόσμος δεν ήξερε τι θα γίνει. Μπήκαμε πάλι στον εφιάλτη ευρώ δραχμή, μπήκαμε στον εφιάλτη δεν θα βγούμε από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν όλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να διερευνηθούν από την επόμενη κυβέρνηση. Όταν η κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι, δεν την άφησε όμως κάποιος να ολοκληρώσει. Υπήρχαν τη θητεία της. Το περίφημο email Χαρδούβελη, το οποίο αυτό email τελικά δεν έκλεισε ποτέ η συγκεκριμένη αξιολόγηση. Δεν του αφήσαμε να κλείσει, αυτό λέω. Πήγαμε σε πρόορες εκλογές πώς, όχι επειδή το επιτάσσε η εθνική ανάγκη, επειδή δεν ψήφισαν για πρόεδρο της Δημοκρατίας συγκεκριμένα κόμματα. Χέρι-χέρι το ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή και του ΣΑΝΕΛ δεν ψηφίσανε για πρόεδρο της Δημοκρατίας και οδηγήσαν τη χώρα σε εκλογές. Αυτές οι εκλογές λοιπόν τις πληρώσαμε. Και αυτές οι εκλογές θα πρέπει να διερευνήσουμε πόσο τις πληρώσαμε και ποιοι φταίνε για αυτά που πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Κύριε Βρετάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση καλά. Που είχαμε. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστροφή. Και δεν ξέρω. Λοιπόν, κάνει πάμε και ζέστη κάνει και πολιτική. Όλα μαζί. Και μεσημέρι, αλλά θα τα αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο, διότι οι Έλληνες της Αιθιοπίας φαίνεται ότι περνάνε το δικό τους γολγοθά, ζητώντας επί δεκαετίες να τους αναγνωρίσει το ελληνικό κράτος και προφανώς το μόνο που έχουν εισπράξει μέχρι τώρα είναι υποσχέσεις. Πάμε να δούμε το θέμα και να το σχολιάσουμε. 15χρονος, ο οποίος φεύγει και πάει στην Αφρική. Στην Αβυσσινία τότε. Στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, στην Αντίς Αμπέμπα, ζουν περίπου 500 Έλληνες που το επίσημο κράτος δεν τους αναγνωρίζει. Εκεί, στο κέρας της Αφρικής, βρήκαν καταφύγιο στις αρχές του 1900 οι προγονείς τους που δημιούργησαν τις οικογένειές τους. Όμως πολλοί από αυτούς, είτε από αμέλεια είτε από άγνοια, δεν πήγαν ποτέ στην πρεσβεία να δηλώσουν την ύπαρξη των παιδιών τους. Αυτοί οι Έλληνες που είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ελληνικό διαβατήριο,
ή όταν τελειώνουν το ελληνικό σχολείο, το γυμνάσιο, να μπορούν να μεταβούν στις πατρίες τους. Εκατοντάδες παιδιά και εγγόνια Ελλήνων μεταναστών που μιλούν άπτεστα την ελληνική γλώσσα, δηλώνουν χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν σταματούν να κρατούν στο κέρας της Αφρικής άσβεστη τη φλόγα του ελληνισμού και να κληρονομούν γλώσσα και παραδόσεις στην επόμενη γενιά. Υπάρχει ένας πόνος, υπάρχει ένα μεγάλο παράπονο ότι το ελληνικό κράτος δεν αναγνωρίζει την ελληνικότητά τους παρόλο που έχουν πάει στο ελληνικό σχολείο και... Είναι πολύ περήφανοι όμως για την ελληνική τους καταγωγή, παρόλο που ενδεχομένως να μην μπορούν να πάρουν ελληνικά χαρτιά. Η κατάσταση αυτή επικρατεί εδώ και δεκαετίες και ο Σύλλογος των Ελλήνων της Αιθιοπίας έχει καταθέσει τις δικές του προτάσεις. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόταση στο Υπουργείο Εξωτερικών με ενδείξεις. Βασική ένδειξη είναι η ελληνική παιδεία, να μιλάνε τα ελληνικά, να ξέρουν ελληνικά, όπως αναγνωρίζονται και τα παιδιά που είναι στην Ελλάδα. Τον Αλλοδαπονέζι δεν αναγνωρίζονται, να έχουν τελειώσει το ελληνικό σχολείο. Εμείς κάναμε μια πρόταση τέτοια. Και τελικά πέρασε το νομοσχέδιο ότι αναγνωρίζονται μόνο ως ανέλληνες όσοι έχουν τελειώσει ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, όχι στο εξωτερικό. Όσοι από αυτούς που έχουν πρόβλημα με τα χαρτιά τους επισκέπτονται τη χώρα μας, χρησιμοποιούν αιθιοπικό διαβατήριο και πολλές φορές ως πολίτες τρίτης χώρας ζητούν άδεια παραμονής για να δουν τους συγγενείς, αλλά και το που έζησαν οι γονείς και οι παππούδες τους. Μέρη που τα γνωρίζουν από περιγραφές και διηγήσεις. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον το θέμα και να βάλουμε στη συζήτηση, Ελένη, να καλησπερίσουμε εδώ τον κύριο Νότι Μαριά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι πρόεδρος του κόμματος Ελλάδα ο Άλλος Δρόμος, ευρωβουλευτής. Μέχρι τις 2 Ιουλίου. Μέχρι τώρα, μέχρι 2 Ιουλίου. Μέχρι 2 Ιουλίου. Ωραία. 2 Ιουλίου, 10 η ώρα, αρχίζει η θητεία των νεοεκλογέντων. Και γίνεται, αν θέλετε, η άμεση... συνεργασία, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν σταματάει, έχει συνεχή λειτουργία, υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, θα έλεγε κανείς, προετοιμασίας των νεοεκλεγέντων και παράδοσης όσων δεν έχουμε επανεκλεγεί. Και μάλιστα αυτό το διάστημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, διότι παίρνονται και οι αποφάσεις. Πολλοί νομίζουν ότι αυτές τις μέρες πρέπει να κάνουν διακοπές στις Βρυξέλλες, αλλά τώρα παίρνονται οι αποφάσεις όσον αφορά τις πολιτικές ομάδες. Οι πολιτικές ομάδες ξανασυγκροτούνται την άλλη εβδομάδα. Οι ευρωβουλευτές όλων των κρατών δηλώνουν σε ποια ομάδα θα πάνε και εκεί γίνονται οι συζητήσεις για το ποιοι θα εξασφαλίσουν προεδρίες, αντιπροεδρίες. Ήδη ο κύριος Φερρυπίν Μαϊμαράκης έχει αποφασιστεί ότι θα είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αλλά στις συζητήσεις αποφασίζεται σε ποιες επιτροπές θα πας, τι ρόλο θα παίξεις, αν θα είσαι αντιπρόεδρος σε μια επιτροπή, ξέρω αυτά εγώ. Αυτά αποφασίζονται τώρα, αυτές τις μέρες ουσία, ή μετά τις 2 Ιουλίου. Ακούστε, οι ψηφοφορίες θα γίνουν μετά, αλλά όλες οι συμφωνίες κλείνουν τώρα. Γιατί με βάση τη δύναμη που έχει κάθε κόμμα εντός της πολιτικής ομάδας, εκφράζονται οι προτιμήσεις, γίνονται όλες οι συζητήσεις, υπάρχουν ευρωβουλευτές οι οποίοι διαλέγουν πολιτικές ομάδες αναλόγως το τι μπορούν να πάρουν και τι τους προσφέρεται. Και αυτό το χρονικό διάστημα είναι κρίσιμο. Το 2014 που είχα εγώ επανεκλεγεί, περίπου αυτό το διάστημα, γύρω στις 17 με 20 Ιουνίου, είχα εκλεγεί αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντραλιστών. Επομένως, το λέω για τους νέους ότι δεν είναι εποχή για βόλτες, αλλά είναι εποχή αυτό να είναι πετύχουν. Για κάποιους ευρωβουλευτές. Όχι, επειδή έρχονται οι άνθρωποι επάνω που ανεβαίνουν. Στα social media κάποιες φωτογραφίες. Εντάξει, φωτογραφίες καλό είναι να υπάρχουν. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή την περίοδο παίζονται οι μεγάλες αποφάσεις και για τους ίδιους και για τα κόμματα, ούτως ώστε στις συζητήσεις που γίνονται να διασφαλίσει κανείς τη συμμετοχή του σε σημαντικές επιτροπές ή σε προεδρίες επιτροπών ή, εν πάση περιπτώσει, να φανεί ο ρόλος που μπορεί να παίξει κανείς. Ποιες είναι οι επιτροπές που ένας Έλληνας ευρωβουλευτής συνήθως θέλει να διεκδικήσει? Α, κοιτάξτε, μερικοί υποτίμησαν, το λέω για την εμπειρία τη δικιά μου, την Επιτροπή Αναφορών. Τη θεωρούσαν υποδέστερη. Αναφορών. Ναι, εγώ ξέρετε, είμαι καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασχολούμαι χρόνια και έχω γράψει για αυτά. Η Επιτροπή Αναφορών είναι η μοναδική επιτροπή στην οποία έχουν δικαίωμα να έρθουν οι πολίτες. Και τα μεγάλα θέματα τα οποία συζητήσαμε ήρθαν στην Επιτροπή Αναφορών. Από το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, Φερρυπίν, μέχρι τα θέματα που έχουν σχέση με τα απορρίμματα στο Μαραθώνα κλπ. Αυτή την επιτροπή κανένας δεν την έδινε σημασία. Είναι καθοριστική. Μπορεί Γιατί? Να παίξει ρόλο. Γιατί? Διότι παίρνει αποφάσεις, παράδειγμα. Μετά από πρόταση που έκανα, πήρε απόφαση και κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να τακτοποιήσει τους 20.000 αναπληρωτές δασκάλους. Διότι παρανομεί η ελληνική κυβέρνηση. Βγήκε απόφαση και στείλαμε έγγραφο στο Υπουργείο Παιδείας. Καμιά άλλη επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει τέτοιες εξουσίες. Και όμως στην βαθμολογία, στο ranking που λένε, τη βάζουν τελευταία. Επομένως δεν πάει κανένας εκεί.
Πρέπει λοιπόν κανείς να ξέρει πώς θα κινηθεί και προσωπικά ως ευρωβουλευτής και το κόμμα του να μπορέσει να πάρει επιτροπές σημαντικές, ή όπως είναι η Επιτροπή Νομισματικών Θεμάτων, που ερχόταν συχνά ο κύριος Ντράγκη, ο κύριος Ντάισεμπλουμ, και εκεί είχαμε έντονο και ενδιαφέροντα διάλογο. Υπάρχουν επιτροπές που είναι σημαντικές. Θέλετε να μας πείτε έτσι ένα παρασκήνιο, μιας που αναφέρετε τον κύριο Ντάισεμπλουμ, αλλά και για το ελληνικό μνημόνιο, το πιο πρόσφατο, λέει, το τελευταίο. Έτσι, οι διαπραγματεύσεις που γίνονταν, είχαμε δει και τον Αλέξη Τσίπρα να έχει μιλήσει στο κοινοβούλιο. Δύο φορές. Δύο φορές. Πείτε μας λίγο έτσι το παρασκήνιο. Δηλαδή, οι συνάδελφοί σας τι έλεγαν, τι ανέφεραν. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πίεσε να έχει κάποιο ρόλο στις υποθέσεις των μνημονίων συνολικά, όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπήρχε μια έκθεση πριν εγώ αναλάβω, το 14 το Μάρτη, που έλεγε ότι η Τρόικα έχει κάνει πολλές παρανομίες και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Μετά από πίεση δημιουργήθηκε μια επιτροπή ευρωβουλευτών που είχαμε δικαίωμα να καλούμε την Τρόικα για εξέταση. Και για συμμετοχή και Ελλήνων ευρωβουλευτών. Βεβαίως. Ήμασταν 4, αν θυμάμαι καλά, Έλληνες ευρωβουλευτές και υπήρχαν και άλλοι από άλλα κράτη. Αυτή η επιτροπή είχε δικαίωμα, ερχόταν στην Ελλάδα, κάναμε επαφή και με τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη κλπ. Κάναμε ακροάσεις είτε ανοιχτές είτε κλειστές με τον Τόμψεν και τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι έπαιξε ρόλο η επιτροπή αυτή του κοινοβουλίου να συμμαζέψει λίγο όσο μπορεί να συμμαζέψει μια κατάσταση. Τώρα ο Ντάισεμπλουμ ήταν ιδιαίτερα απολογητικός στο τέλος. Ήρθε να μας αποχαιρετήσει, έκανε την τελευταία του ομιλία. Δηλαδή, τι σας είπε, απολογητικό σου. Θα σας πω το εξής. Του έκανε μια ερώτηση. Εάν να ζήτησε συγγνώμη για κάτι. Ζήτησε ουσιαστικά. Να. Και είναι αυτό το βίντεο στο οποίο μετά από παρέμβαση δικιά μου και ερωτήσεις αποκαλύπτει το γνωστό βέβαια, αλλά είναι σημαντικό, ότι το μνημόνιο δεν έσωσε την Ελλάδα, ότι έσωσε τους ξένους δανειστές, mm-hmm. έσωσε τις ξένες τράπεζες και έσωσε το ευρώ. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ομολογία, όχι μόνο πολιτικά αλλά και νομικά, γιατί δίνει και δικαιώματα στη χώρα μας να διεκδικήσει αποζημιώσεις στο βαθμό που το επιθυμεί. Αλλά βεβαίως το είπε στο τέλος και την ώρα που παρέδιδε είχε κάποια κρίση ειλικρίνειας, όπως και ο Ντράγκης στις τελευταίες παρουσιάσεις που έκανε σε εμάς. Μετά από πίεση αρκετή άρχισε να ομολογεί ότι έχει κάνει και αυτός λάθη. Αλλά αυτά τα λένε στο τέλος, όταν φεύγουν. Πάντως, Ευρωπαίοι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, το έχουν πει, αλλά πολύ εκ των υστέρων και πρακτικά δεν σημαίνει και κάτι πια αυτό, έτσι. Όχι μόνο το είπαν στο τέλος, αλλά δεν βγάζουν συμπεράσματα για την επόμενη φάση. Αυτό. Γιατί και τώρα θα έχουμε μια συζήτηση, Φερρυππίν, σημαντική, αν θα πρέπει και πρέπει να μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα, δεν μπορεί να είναι 3,5%, να πάνε στο 2%, ίσως και να εξαλειφθούν. Και πάλι θα δείτε. Είναι εθνικός στόχος πλέον, έχει γίνει, είναι, και το αναφέρουν όλα τα κόμματα. Είναι εθνικός στόχος και θα δείτε ότι τα επιχειρήματα των αξιωματούχων θα είναι τα γνωστά παλιά επιχειρήματα, και αφού επί 1, 2, 3 έτη γίνονται διαπραγματεύσεις, αλλά ο λαός μας υφίσταται τις συνέπειες, ενδεχόμενα σε 3 χρόνια να πούνε, ξέρετε κάτι, μπορεί να κάνουμε και λάθος. Ναι, αλλά αυτό το λάθος στοιχίζει σε όσους μας βλέπουν σήμερα. Αισθανθήκατε εσείς καμία διαφορά για αυτή την κυβέρνηση όταν περισσότερο ευνοήθηκε περισσότερο σχετικά με τη συμπεριφορά στους ελέγχους? Διότι υπήρχε μια τέτοια κριτική κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, ότι ενώ κατά το τέλος της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά υπήρχε με το mail Χαρδούβελη και εκεί υπήρχαν οι συγκεκριμένες ενστάσεις, με το που ήρθε όμως η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα ήταν πιο ελαστική. Δεν ξέρω, εσείς είδατε κάτι εξής, τέτοιο? Ήταν δεδομένο ότι στο τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση Σαμαρά αντιμετώπιζε έτσι μια έντονη κριτική από τους αξιωματούχους της Βρυξέλλες. Έβλεπαν ότι ουσιαστικά θα ιτηθεί και έρχεται μια νέα κατάσταση. Η κυβέρνηση Τσίπρα για ένα μεγάλο διάστημα, περίπου 8 μηνών, είχε έτσι μια σκληρή αντιμετώπιση από την πλευρά των δανειστών, ιδίως το πρώτο εξάμηνο. Από την ώρα που έγιναν οι διευθετήσεις, που λίγος πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχτηκε το πλαίσιο των δανειστών, πέρασε το τρίτο μνημόνιο, δόθηκε η δημόσια περιουσία για 100 χρόνια και κυρίως έκανε τις τεράστιες υποχωρήσεις με την κατάπτυση στη Συμφωνία των Πρεσπών, από εκεί και πέρα υπήρχε ένα κλίμα, αν θέλετε, ανοχής ή και συνεργασίας. Αλλά βέβαια, ξέρετε, έτσι γίνεται πάντοτε. Αξιοποιούνται οι διάφοροι πρόθυμοι από τους δανειστές και όταν πλέον δεν τους έχουν ανάγκη, τους πετάνε σαν λεμονόκουπα. Αυτά πρέπει να τα βγάλει κανείς ως συμπεράσματα και για το μέλλον. Τώρα πού βλέπετε η ατζέντα να επικεντρώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή ποια είναι τα νούμερο ένα, από τη στιγμή που δεν έχουμε πλέον, ελπίζουμε, να μην έχουμε το ελληνικό πρόβλημα? Ναι, το βασικό πρόβλημα είναι τα λεφτά. Διότι εφόσον φεύγει η Βρετανία, θα δημιουργηθεί ένα κενό γύρω στα 70 δισεκατομμύρια για κάποιους πρέπει να τα πληρώσει. Άρα ή θα μειωθεί ο προϋπολογισμός, που
προς τα εκεί πάει. Δηλαδή μείωση φερρυπίν των δαπανών. Λιτότητα λοιπόν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λιτότητα όχι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά για αυτούς που παίρνουν τα χρήματα. Π.χ. κοινή αγροτική πολιτική. Οι αγρότες μας θα πάρουν περίπου μεσοσταθμικά λιγότερο κατά 16% είτε επιδοτήσεις είτε χρήματα που θα έρθουν για τον τομέα αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα, χρήματα που πάνε για το μεταναστευτικό, να μην πάνε ακριβώς εκεί, αλλά να περάσουν στα θέματα που λέγονται άμυνας και ασφάλειας. Θα πει κάποιος, εντάξει, καλό είναι αυτό. Αλλά δεν πάνε τα λεφτά για την άμυνα και την ασφάλεια, θα πάνε για την έρευνα, προκειμένου οι βιομηχανίες, οι πολεμικές βιομηχανίες της Δύσης να κάνουν... Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, που δεν υπάρχει νέα πολιτική σχετικά με την άμυνα. Ναι, τι λένε τώρα. Λένε να ενοποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι στρατιωτικές προμήθειες, να ενισχυθεί η έρευνα και η τεχνολογία των πολεμικών βιομηχανιών, άρα ένα χρήμα ευρωπαϊκό που υπήρχε να φύγει και να πάει προς αυτές τις βιομηχανίες, μπορεί να είναι και 60 δισεκατομμύρια, επομένως δεν θα βάζει το χέρι στην τσέπη η Ντασό ή άλλες εταιρείες που παράγουν όπλα, αλλά ουσιαστικά το χρήμα θα το βάζει η Ευρώπη για την έρευνα και βεβαίως αυτές θα αξιοποιούν το προϊόν της έρευνας. Είναι σημαντικά θέματα τα οποία θα παιχθούν στο επόμενο διάστημα. Θα περιορίσει και τις επιδοτήσεις, πέρα από την αγροτική πολιτική που αναφέρατε και για τα θέματα του ΕΣΠΑ και της επιχειρηματικότητας, θα περιορίσει και αυτά τα κονδύλια. Εν μέρη θα υπάρξει κάποιος περιορισμός. Εδώ γίνεται μια αναβάθμιση διαφορετική. Δηλαδή, κονδύλια θα δίνονται τώρα με ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι πρώτον η μεγαλύτερη επένδυση στις τεχνολογίες, δηλαδή αυτές εδώ οι τεχνολογίες που έχετε στο σύγχρονο στούντιο, ας πούμε, είναι θέματα τα οποία θα είχαν τη δυνατότητα να ενισχυθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Οτιδήποτε θα έχει σχέση με το να έχουμε ένα καλύτερο περιβάλλον, μια πράσινη ανάπτυξη, θα ενισχύεται. Άρα, μπορεί να μην υπάρχουν κονδύλια που κόβονται, αλλά μια οποιαδήποτε επένδυση δεν σημαίνει ότι θα ευνοείται. Θα πρέπει να δείξει στοιχεία τέτοια ότι... Θα γίνουν πιο αυστηρά και θα μετακινηθούν στο που θα διοχετεύονται λοιπόν αυτοί οι πόροι. Βεβαίως και αυτό τώρα, γι' αυτό πρέπει να παίξουν ρόλο και οι περιφέρειες και τα υπουργεία. Και εγώ είχα κάνει μια παρατήρηση, γίνανε τόσα αναπτυξιακά συνέδρια... Στο μόνο αναπτυξιακό συνέδριο που κάλεσαν επίσημα τους ευρωβουλευτές ήταν στην Κρήτη. Και το είπα στους περιφερειάρχες, ανεβαίνουν συνέχεια επάνω, ζητούν τη βοήθεια των ευρωβουλευτών, το ίδιο και η κυβέρνηση, και δεν φωνάζαν τους ευρωβουλευτές στα αναπτυξιακά συνέδρια. Γιατί εμείς ψηφίζουμε τα κονδύλια. Τα αναπτυξιακά συνέδρια ποιος τα διοργάνωνε? Τα διοργάνωσε η κυβέρνηση μαζί με τις περιφέρειες. Λέτε της κυβέρνησης τώρα που πήγαινε σε διάφορες περιφέρειες. Ναι, πριν ένα χρόνο, ενάμιση, αλλά εκεί πήγαιναν διάφοροι παράγοντες. Δεν φώναζαν τους ευρωβουλευτές, διότι εμείς είμαστε και σε επιτροπές ελέγχου και των δαπανών. Δηλαδή, πήρατε τα χρήματα σε μια περιφέρεια, δαπανήθηκαν σωστά. Ή τι χρήματα θα δοθούν στο επόμενο διάστημα. Είναι ένα σύγχρονο και σύνδετο φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να πας με εθνική ομάδα. Δηλαδή, να παίζει ρόλο και η κυβέρνηση και οι ευρωβουλευτές και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες. Όταν πας ο καθένας να κάνει το δικό του, στο τέλος δεν έχει την προστιθέμενη αξία που θα έπρεπε να υπάρχει. Να ρωτήσω κι εγώ ένα σχόλιο να μας κάνετε έτσι λίγο και για τα δικά μας. Εξαϊλώθηκαν κατά κάποιο τρόπο, θα σας έλεγα, όλοι οι χώροι εκεί δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Οι ΑΝΕΛ πια δεν υπάρχουν. Υπάρχει μια συρρήκνωση των παρατάξεων που κινούνται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αν και βέβαια τώρα εμφανίστηκε το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, ότι επικρατεί πάλι αυτό που λέμε η κεντροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας και δεν υπάρχει χώρος για τα μικρότερα κόμματα? Κοιτάξτε, αυτό που φαίνεται βεβαίως είναι ότι πραγματικά τα μικρότερα κόμματα δεξιά από την Νέα Δημοκρατία δεν μπόρεσαν να έχουν ένα σοβαρό λόγο και μια παρουσία. Και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία κινήθηκε στο κομμάτι που είχε σχέση με το μεταναστευτικό πρώτον και δεύτερον με το θέμα των Πρεσπών. Εκεί λοιπόν κάλυψε, αν θέλετε, αυτό το χώρο και σε μεγάλο βαθμό αυτό φάνηκε και εκλογικά στις ευρωεκλογές. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι πριν από μερικούς μήνες συζητούσαμε για ενδεχόμενο αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας με την προϋπόθεση ότι θα έμπαιναν 5 κόμματα στην Ελληνική Βουλή. Τώρα βλέπουμε δημοσκοπήσεις με 7 κόμματα θεωρητικά στην Ελληνική Βουλή και με αυτοδυναμία ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν
Σε σχέση με το πολιτικό μήνυμα είναι ότι ο ελληνικός λαός θέλει πραγματικά να απαλλαγεί πλέον από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το μήνυμα που ήρθε στις ευρωεκλογές και το βλέπω ότι υπάρχει και στις εθνικές εκλογές. Διαμορφώνεται πλέον μια δυναμική που φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αποκτήσει πλέον την αυτοδυναμία. Βεβαίως αυτό μπορεί να έχει κινδύνους για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία να θεωρήσει ότι θα πάρει την αυτοδυναμία και να επαναπαυθεί στο κρίσιμο διάστημα, αλλά αυτό αφορά τη Νέα Δημοκρατία, δεν με αφορά εμένα. Και το επόμενο θέμα είναι ότι βεβαίως μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, συνδυαζόμενη με 12 από τις 13 περιφέρειες που κέρδισε ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστιες πλέον οι ευθύνες τις οποίες έχει στη διακυβέρνηση, διότι αν έχει την αυτοδυναμία, αν έχει και τη συνεργασία των περιφερειαρχών, από εκεί και πέρα θα πρέπει το κόμμα και η κυβέρνηση να εφαρμόσει το όποιο πρόγραμμα έχει πει και ο ελληνικός λαός προφανώς θα αναμένει και αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα υπάρχει αυτό το δεδομένο, έτσι βλέπω ότι εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτό είναι θέμα δικό τους, το τι θα βάλουν μπροστά. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν 2-3 πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, ακούω για το θέμα της φορολογίας. Νομίζω το απλό θέμα, επειδή κάνω δικηγορία από το 1980 και σαν νέος δικηγόρος θυμάμαι, υπήρχε πάντοτε αυτή η προκαταβολή φόρου. Αλλά δεν υπήρχε στο 100%. Υπήρχε ένα 25%. Αν λοιπόν αυτό συνεχιστεί και δεν μειωθεί η προκαταβολή φόρου, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα όπου εφόσον έχεις έξοδα, εάν τα έξοδά σου είναι ίδια με τα έσοδά σου, η φορολογία πάει μηδέν. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα μπορεί να αποφασιστούν σύντομα για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη. Και τρίτο και τελειώνω, πρέπει να δούμε το θέμα των επενδύσεων. Μην περιμένουμε μόνο ότι θα έρθουν οι μεγάλες επιχειρήσεις και θα γίνουν τα μεγάλα έργα. Υπάρχουν δυνατότητες και μέσα από την Τράπεζα της Ελλάδος να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της προσωτικής χαλάρωσης εταιρικά ομόλογα ελληνικά 5 με 7 δισεκατομμύρια το έτος. Ξέρετε ότι με αυτά τα χρήματα μπορεί να υπάρξουν θέσεις εργασίας. Απλά πράγματα μπορούν να γίνουν στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Και αυτά νομίζω αναμένει ο ελληνικός λαός μετά τις εκλογές από την όποια κυβέρνηση εκλεγεί. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σας να ευχαριστώ, είστε καλά. Πολύ ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε θέματα οικονομικά, διότι έχει ξεκινήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ωστόσο, γίνεται με πολλά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις, διότι έχει δώσει και μια παράταση του Υπουργείου Οικονομικών για ένα επιπλέον μήνα, εξαιτίας βεβαίως και των εθνικών εκλογών. Αυτό μπλόκαρε λίγο το σύστημα. Πάμε στη Τζορτζίνα Μαλιαρόζη για να μας πει περισσότερα, καθώς θα συνδεθεί και με την οικονομική μας διδάκτρια. Βέβαια, Στέλλα, διότι και φέτος, αυτό είναι το πιο σωστό να πούμε, γίνεται με βήμα σημείο η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ακριβώς για τον λόγο που είπες, για το ότι έχουμε εκλογές τώρα στις 7 Ιουλίου, έχει δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η παράταση μέχρι το τέλος Ιουλίου και πάμε αμέσως στην Αθανασία Ακρίβου για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά να μας πει στην Αθανασία και τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα. Καλό απόγευμα. Λίγο ότι είμαστε της τελευταίας στιγμής, λίγο η παράταση που έχει δοθεί για τις 29 Ιουλίου. Έχουν ουσιαστικά έχουν υποβληθεί 2.870.000 φορολογικές δηλώσεις, από τις οποίες έχουν προκύψει 3.957.000 εκαθαριστικά. Αυτή είναι η απόκληση ουσιαστικά, οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον από φέτος οι σύζυγοι είτε κάνουν χωριστή δήλωση είτε κάνουν κοινή δήλωση, τους έρχονται ξεχωριστά εκαθαριστικά. Από αυτά τα εκαθαριστικά, τα χρεωστικά είναι περίπου το 1.143.000 και ο μέσος φόρος που καλούνται να πληρώσουν είναι 683 ευρώ. Ενώ τα πιστωτικά εκαθαριστικά είναι περίπου 451.000 και η μέση επιστροφή είναι γύρω στα 284 ευρώ. Ενώ μηδενικά είναι τα 2.379.000 εκαθαριστικά. Έχει υποβληθεί περίπου το 45% των φορολογικών δηλώσεων και τα χρεωστικά αποτελούν ένα ποσοστό των 28,77%. Το 45% των φορολογικών δηλώσεων ούτε καν οι μισές ουσιαστικά, Αθανασία. Έχουν περίπου ένα μήνα ακόμα στην διάθεσή τους. Ένα μήνα ακόμα. 6,3 είναι οι φορολογούμενοι οι οποίοι πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Βρισκόμαστε περίπου λίγο πιο κάτω από τις μισές. Αναμένουμε λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Κορίτσια, πίσω σε εσάς. Λοιπόν, έτσι με αριθμούς χελώνας οι φορολογικές προς το παρόν. Εντάξει, λογικό, λογικό είναι τώρα λογικό, αυτή τη φορά. Εντάξει, είναι και άλλες προτεραιότητες τώρα και όσο πιο πολύ καθυστερείται να σου έρθει λίγο και το μήνυμα της εφορίας, τόσο καλύτερα αισθάνεσαι. Ναι. Λοιπόν,
Πάντως, λέγαμε πριν για τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κατά μεγάλο μέρος έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, έχουν κλειδώσει. Έχουν ολοκληρωθεί. Μένουν έτσι κάποιες πινελιές τελευταίες, όπου γίνονται κάποιες καραμπόλες, γιατί όπως έχουμε πει, η μείωση των εδρών έχει φέρει γκρινιά. Και το επικρατείας φυσικά. Ο κύριος Βασιλικός, ήταν λίγο έκπληξη. Ήταν έκπληξη. Όλοι ξέραμε για τον κύριο Γραμματικάκη. Είχε ακουστεί για τον κύριο Γραμματικάκη και από ό,τι καταλαβαίνουμε, περιμένει και ο κύριος Γραμματικάκης στο τηλέφωνο, το οποίο δεν ήρθε ποτέ. Και με την ανάρτησή του αφήνει και εχμές και ότι ενημέρωσε και τον κύριο Τσίπρα σχετικά με αυτό. Και τον ενημέρωσε επίσης ότι δεν θέλει να συμμετέχει λοιπόν στην συγκεκριμένη στις εκλογές τώρα στις εθνικές, με αυτή τη μάχη. Και μάλιστα μίλησε και για έτσι κάποια συντροφικά μαχαιρώματα, τα οποία ίσως να έβαλαν και κάποιο μπλόκο στο να μην τον πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, να του προτείνει τη συγκεκριμένη θέση. Mm. Μέχρι τώρα πάντως η Έφη Αξιόγλου είναι αυτή η οποία είναι σίγουρα και ο κύριος Βασιλικός, όπως είπες. Για τον Πάνο Σκουλέτη, για τον γραμματέα του κόμματος, φαίνεται ότι είναι στο επικρατείας. Μπορεί άρα και δεν να πάει και στη ακόμα. Μάχη του Σταυρού. Ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης ο Χριστάκος με όλες αυτές τις εξελίξεις. Ανατροπές στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ έφερε η απόφαση του Γιώργου Γραμματικάκη να μην συμπεριληφθεί τελικά ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Η Κουμουνδούρου, επιχειρώντας να σταματήσει τον θόρυβο που προκλήθηκε, επέλεξε τελικά τον συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό. Ο ίδιος θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο 85χρονος συγγραφέας επελέγει από τον Αλέξη Τσίπρα για τη θέση του επικεφαλής, την οποία είχε αρνηθεί νωρίτερα ο Γιώργος Γραμματικάκης. Ο Ευρωβουλευτής του Ποταμιού με ανάρτησή του άφησε εχμές τόσο για παράταση της εκκρεμότητας από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, όσο και για τις διαφωνίες που υπήρξαν εντός του ΣΥΡΙΖΑ για το πρόσωπό του. Θέση στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ βρήκε και ο προερχόμενος από τους ΑΝΕΛ Τέρενς Κουίκ, ο οποίος θα δώσει τη μάχη του Σταυρού στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Αντίθετα, νέος πονοκέφαλος προκλήθηκε από την απόφαση του Δημήτρη Σεβαστάκη να αποσυρθεί από την προεκλογική κούρσα, αφήνοντας έτσι την μονοεδρική Σάμμο σε άλλη υποψηφιότητα. Την θέση του στο επικρατείας διεκδικεί και ο Πάνος Κουρλέτης, με την τελική απόφαση όμως να λαμβάνει ο Πρωθυπουργός το αργότερο μέχρι την Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, διότι είναι μείζον θέμα τις τελευταίες ημέρες και έχει προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλη αναταραχή και ανησυχία στη διεθνή κοινότητα και σε όλους μας. Αυτή η ιστορία που έχει προκύψει με τις επιθέσεις στα δύο τάνκερ στον Περσικό κόλπο, στον κόλπο του Ομάν. Πάμε να συνδεθούμε, γιατί το παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε αυτή η είδηση, κυρίες και κύριοι, εδώ από το One Channel το θέμα. Και πάμε να συνδεθούμε με την Αναστασία Παλέστροβα στην αίθουσα σύνταξης, για να μας μεταφέρει ό,τι νεότερο, όποια νεότερη εξέλιξη υπάρχει γύρω από αυτή την υπόθεση. Αναστασία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι συνεχίζονται οι αμερικανικές κατηγορίες εναντίον του Ιράν. Δηλαδή η Ουάσιγκτον είναι κατηγορηματική ότι πίσω από τις επιθέσεις κρύβεται το Ιράν. Το Ιράν βεβαίως το αρνείται. Εικάζεται ακόμα, δεν έχει αποδειχθεί, ότι οι επιθέσεις έχουν διαπραχθεί με μαγνητικές νάρκες. Αυτό το οποίο όμως έχει προκύψει και φαίνεται να επιβεβαιώνεται είναι ότι λίγο πριν τις επιθέσεις πάνω από τον κόλπο του Ομάν πετούσε ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Τις πληροφορίες αυτές τις έχουμε από το CNN, το οποίο επικαλείται πηγή του, κάποιον Αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονομάζει, ο οποίος λοιπόν έχει πει ότι πετούσε αυτό το drone λίγο πριν τις επιθέσεις πάνω από τον κόλπο του Ομάν και εξαπολύθηκε εναντίον του από την πλευρά του Ιράν ένας πύραυλος εδάφους αέρους με σκοπό να το καταρρύψει. Απέτυχε όμως και έτσι βρέθηκε στη θάλασσα. Πριν όμως συμβούν όλα αυτά, αυτό το drone πρόλαβε και κατέγραψε κάποιες εικόνες που δείχνουν, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, κάποια ιρανικά σκάφη κοντά στα δύο τάνκερ. Ωστόσο, ο αξιωματούχος αυτός, η πηγή του CNN δηλαδή, δεν έχει διευκρινίσει αν έχουν καταγράψει και κάποιες εικόνες που να παραπέμπουν σε κάποια δολιοφθορά από την πλευρά του Ιράν στα δύο τάνκερ, έτσι όπως ισχυρίζεται η Ουάσιγκτον. Τώρα στο διπλωματικό επίπεδο, ο κύριος που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας είναι ο Ασκόν Χρέι, Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ο Πάτρικ Σάναχαν.
ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον πλέον αναζητά, προσπαθεί δηλαδή να συγκροτήσει μια διεθνή συνένεση, έτσι τη λέει, με σκοπό να επιληθεί το ζήτημα που έχει προκύψει στη Μέση Ανατολή, το οποίο πλέον έχει πάψει να θεωρεί ως αμερικανικό μόνο. Δηλαδή θεωρεί ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλη τη διεθνή κοινότητα. Και μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενισχυθεί η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από τα μέσα του περασμένου Μαΐου, μετά τις επιθέσεις εναντίον 4 τάνκερ που σημειώθηκαν στις 12 Μαΐου. Και τότε βεβαίως η Ουάσιγκτον είχε πάλι κατηγορήσει το Ιράν για τις επιθέσεις αυτές. Μάλιστα. Αναστασία Μπαλέστροβα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις νεότερες εξελίξεις που μας μετέφερες. Ιδιαίτερα ανησυχητικό το κλίμα. Ανησυχητικό και θα έχει και οικονομικές επιπτώσεις, έτσι. Ήδη δηλαδή στην τιμή του πετρελαίου, που έχει πάρει ανωδική τροχιά από χτες, αλλά και βεβαίως ένα κοκτέιλ πολύ εκρηκτικό. Πάντως, εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Οι οικονομολόγοι, επειδή διάβαζα τις οικονομικές αναλυτές, έλεγαν ότι αν αυτό είναι για τώρα, δηλαδή δεν πάρει έκταση χρονικά, τότε ίσως δεν ανέβουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Αλλά αν αυτό εξελιχθεί δηλαδή σε μια έτσι χρονική βόμβα, τότε θα έχει εξελίξεις σημαντικές στις τιμές του πετρελαίου. Και να σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα. Ο κύριος Αφεντούλης Λαγκίδης, διεθνολόγος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε καταρχάς με αυτό που είπε η Ελένη, ότι από την διάρκεια αυτής της κρίσης εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή θα εξαρτηθούν και πόσο μεγάλες θα είναι οι συνέπειες. Σαφέστατα. Οι τιμές πετρελαίου επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από παρόμοια περιστατικά και βεβαίως και από τη διάρκεια έτσι, των γεγονότων. Άλλωστε η Μέση Ανατολή βρίθη τέτοιων παραδειγμάτων και στο παρελθόν. Θυμίζω ότι δεκαετίες πριν είχαμε τον πόλεμο των τάνκερ, δεκαετία του 80, όταν είχαμε και πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου. Στη συνέχεια βεβαίως είχαν πέσει και μάλιστα και λίγο πριν. Αυτό είχε δημιουργήσει και τεράστιο πρόβλημα και σε αυτοκινητοβιομηχανίες, γιατί είχαν πέσει πάρα πολύ πολλοί αυτοκινήτων. Βεβαίως, βεβαίως. Είχαν καταρρεύσει τότε οι εταιρείες. Βεβαίως. Λίγο πριν τα γεγονότα αυτά και μάλιστα ένα μήνα ακόμα πριν, όταν είχαμε και τις πρώτες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια ελιμενισμένα στο Ομάν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πάλι οι τιμές ήταν χαμηλές. Τώρα πλέον έχουν ανέβει. Θα δούμε βεβαίως πού θα φτάσουν. Ανάλογα με τη διάρκεια των γεγονότων. Κύριε Λαγκίδη, επειδή βλέπουμε ότι είναι σε εξέλιξη τώρα ένα blame game, έτσι. Ποιος φταίει, ποιος ευθύνεται. Θέλω να μου πείτε ποιος κερδίζει από όλο αυτό, για να μπορέσουμε να βρούμε και ποιος είναι αυτός ο οποίος υποκινεί μια τέτοια κατάσταση που έχει συνέπειες σε όλο τον πλανήτη, έτσι. Ναι, όσον αφορά το blame game, το οποίο ορθώς αναφέρατε, αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να εξακριβωθούν και να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο, θα βρεθούμε ενώπιον μιας επικοινωνιακής καταιγίδας, όπου και οι δύο πλευρές θα προβάλλουν τα επιχειρήματά τους. Είδαμε μόλις τις πληροφορίες οι οποίες έρχονται και από το CNN, μέχρι να έχουμε ξεκάθαρα πλέον όλη την εικόνα μπροστά μας, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί τώρα όσον αφορά τις συνέπειες. Θα πρέπει να τις αναζητήσουμε στο κατά πόσον η μία ή η άλλη πλευρά επιδίωκε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν από πλευράς Δύσεως κάποιοι οι οποίοι κατηγορούν το Ιράν και μάλιστα ισχυρίζονται ότι το Ιράν προέβη σε αυτή την κίνηση, είτε λόγω ότι επιθυμούσε υψηλότερες τιμές πετρελαίου, είτε επειδή κάποιες δυνάμεις στο εσωτερικό του καθεστώτος, οι επαναστατικοί φρουροί, φρόντισαν έτσι να αυτονομηθούν και να, αν θέλετε, να δώσουν ένα νέο τόνο στις εξελίξεις. Κάτι το οποίο μάλλον είναι παρακινδυνευμένο, ή τουλάχιστον σχετικά έολο. Αυτή τη στιγμή το ιρανικό καθεστώς, το οποίο μάλιστα σήμερα κλείνει και φέτος, κλείνει τα 40 χρόνια από την αλλαγή με την κατάρρευση του καθεστώτος Σάχη, νομίζω ότι ελέγχει ακόμα το πολιτικό σκηνικό. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, η Δύση, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω έχουν αρκετά περισσότερα πράγματα να υποφεληθούν και πολιτικά και όχι όσον αφορά μόνο τις τιμές πετρελαίου. Θα έλεγα αυτό εντοπίζεται και χρονικά σε πολύ σύντομο ορίζοντα. Θυμίζω ότι την μεθεπόμενη εβδομάδα θα έχουμε την πολύ σημαντική διάσκεψη με οικονομικούς παράγοντες κυρίως, στο Μπαχρέιν, η οποία όμως θα αφορά το Παλαιστινιακό και θα αγγίζει μια πτυχή του σχεδίου Τραμπ.
Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, οι χώρες οι οποίες υποστηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία, βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σαφώς προδιατεθειμένες να, αν θέλετε, να συσπυρώσουν τα αραβικά κράτη πίσω από αυτή την πρωτοβουλία και να έχει πραγματικά αποτελέσματα. Νομίζω και αυτός είναι ένας παράγοντας τον οποίο θα πρέπει να συνυπολογίσουμε. Και η στόχευση συγκεκριμένα, δηλαδή, ποια θα είναι για τα, που λέτε, για τα αραβικά κράτη? Κοιτάξτε, μέχρι πρότινος, μέχρι πριν λίγες ημέρες, επί παραδείγματι, ένα από αυτά, το Κατάρ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, εξεδήλωνε πολλές επιφυλάξεις όσον αφορά τη συμμετοχή. Και άλλα, βεβαίως, συντηρητικά καλούμενα αραβικά καθεστώτα έχουν εκφράσει επιφυλάξεις και βεβαίως πίσω από την μη διάθεση των Παλαιστινίων, της Παλαιστινιακής Αντιπροσωπείας, να συμμετάσχει σε αυτή τη διάσκεψη. Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτά τα γεγονότα θα λειτουργήσουν σε ένα βαθμό συσπηρωτικά όσον αφορά αυτή τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Να σας πάω λίγο στην Τουρκία. Διαβάζουμε ότι η Σύνοδος στη Μάλτα, τώρα που ήταν των χωρών του Νότου, έδωσαν ομόφωνη και σαφή προειδοποίηση προς την Τουρκία, λοιπόν, να τηρεί και να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Πείτε μας λίγο με την Τουρκία, πώς τη βλέπετε? Είναι επιθετική, κάνει κινήσεις οι οποίες είναι σπασμωδικές, έχουν κάποιο σχέδιο? Νομίζω ότι αυτό είναι το αυταπόδεικτο, δηλαδή είναι κάτι περίπου αυτονόητο. Οι επιθετικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας δεν έχουν εκδηλωθεί μόνο το τελευταίο διάστημα, είναι σε βάθος ετών. Τώρα, βεβαίως, μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτό και γιατί κλιμακώνονται τώρα αυτή τη χρονική περίοδο? Κλιμακώνονται κυρίως σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες, δηλαδή με την συμμετοχή της Τουρκίας, πίσω από, η οποία υποκρύπτεται πίσω, κρύβεται πίσω από τους Τουρκοκυπρίους, τα δίκαια των Τουρκοκυπρίων, σε σχέση με την συνεκμετάλλευση. Αυτός, νομίζω, είναι και ο βασικός στόχος της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η στήριξη έχει εκδηλωθεί και σε άλλες περιπτώσεις, πολιτικά. Μένει να δούμε κατά πόσον αυτή η στήριξη θα υλοποιηθεί με πραγματικές ενέργειες, οι οποίες θα λειτουργήσουν υπέρ των συμφερόντων της ελληνικής πλευράς. Εσείς, επειδή παρακολουθείτε αυτή την κλιμάκωση της Τουρκίας όλα αυτά τα χρόνια και τη ρητορική, τέλος πάντων, και του Ερντογάν, πριν από λίγες μέρες είχε γράψει ένα άρθρο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σιμίτης, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα ίμια από αυτή την κλιμάκωση της Άγκυρας. Θα συμφωνούσατε με κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, ένας κίνδυνος θερμού επεισοδίου είναι πάντοτε υπαρκτός και μπορεί ακόμα αυτό το θερμό επεισόδιο να οφείλεται σε τυχαία γεγονότα. Από την άλλη, σε σχέση με το συγκεκριμένο σκεπτικό του άρθρου του πρώην Πρωθυπουργού, θα έλεγα ότι υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία, χωρούν κριτικής. Δεν θα ήθελα να σταθώ και να τα εξετάσουμε ένα-ένα, αλλά δεν θα έλεγα ότι η συνολική φιλοσοφία του άρθρου αυτού είναι αυτή τη στιγμή επωφελής για την ελληνική πλευρά. Αυτή τη στιγμή ίσως προετοιμάζει και το έδαφος για κάποιες παραχωρήσεις όσον αφορά τις συζητήσεις για τα ΜΟΕ και το καθεξής. Δηλαδή μια διαδικασία η οποία θα συμπεριλάβει πλέον και το Αιγαίο ομού μετά της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα. Κύριε Λακίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα μεταφερθούμε στην αίθουσα Σύνταξης, όπου θα μας ενημερώσει, λοιπόν, ο συνάδελφος για μια επίθεση που δέχθηκε υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας στο Πέραμα, την Χριστίνα Τσιλιγκίδη, η οποία μοίραζε μαζί με την ομάδα φυλάδια στο Πέραμα. Ακριβώς, απρόκλητη επίθεση δέχθηκε η Χριστίνα Τσιλιγκίδη, βουλευτής στη Β' Πειραιά. Είχε κατέβει με τους συνεργάτες της στο Πέραμα, στα καλαβάκια του Περάματος, για να κάνει τι? Το αυτονόητο. Να συνομιλήσει με τον κόσμο, με τους ψηφοφόρους και να μοιράσει φυλάδια. Εκεί, λοιπόν, κάποιοι άγνωστοι προπυλάκησαν τόσο την κυρία Τσιλιγκίδη όσο και τους συνεργάτες. Βλέπουμε συνεργάτες, βλέπουμε εδώ και την ανάρτηση που έγινε στο διαδίκτυο, στο Facebook. Και μετά δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση. Μάλιστα, έχει χτυπηθεί και μία συνεργάτηδα, μία εκ των συνεργατών της κυρίας Τσιλιγκίδη. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε κάτι, ότι η κυρία Τσιλιγκίδη ίσως είναι και από τις μοναδικές, μοναδικούς υποψήφιους, που όταν πηγαίνει κάπου και μοιράζει φυλάδια και ο άλλος απλά το πετάει,
πάντα πηγαίνουν και το μαζεύουν, να μην ρυπαίνουν και το περιβάλλον. Πάντως δέχτηκε απρόκλητη επίθεση. Σίγουρα τώρα τον λόγο θα έχει η δικαιοσύνη, καθώς από ό,τι μαθαίνουμε, η κυρία Τσιλιγκύρη θα προχωρήσει σε μηνύσεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Λεωνίδα Καπερναρακό. Και τώρα να αλλάξουμε έτσι κλίμα και να πούμε ότι σαν σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου συνθέτη, του Μάνου του Χατζηδάκη. Ένα αφιέρωμα λοιπόν για το Μάνου Χατζηδάκη συνδιοργανώνουν με ελεύθερη είσοδο για το κοινό το Πολύεδρο και το Πατραϊκό 2. Στο αφιέρωμα θα κοστούν πολλά τραγούδια του μεγάλου Έλληνα συνθέτη. Πάμε να δούμε ένα σχετικό θέμα. Δύο ανέκδοτες παρτιτούρες του Μάνου Χατζηδάκη δημοσίευσε η εφημερίδα Τα Νέα με αφορμή τα 25 χρόνια από το θάνατό του. Η μία παρτιτούρα είναι μουσική για τη Μύδια του Εθνικού Θεάτρου από το καλοκαίρι του 1956 σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή. Η άλλη είναι η μουσική για το πλέον γνωστό τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» που ο Χατζηδάκης είχε γράψει για τις ανάγκες της ταινίας του Ζίλντα Σεν «Ποτέ την Κυριακή». Μάλιστα, το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο πρώτη ερμήνευσε η Μελίνα Μερκούρη, κέρδισε και το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 1960. Στα Νέα μίλησε και ο γιος του, Γιώργος Θεοφανόπουλος Χατζηδάκης, ο οποίος έκανε τον δικό του απολογισμό της ζωής του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη. Μίλησε για τις αξίες του Μάνου Χατζηδάκη, το συνεχή του αγώνα για εξέλιξη, αλλά και για τις ιδιότητες που του είχαν λανθασμένα αποδοθεί, όπως αυτή που τον τοποθετούσε κομματικά ως δεξιό, επειδή ήταν φίλος του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Αβαθή σκέψη για το Μάνο, αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν ένας άνθρωπος που αποδείκνυε με τις πράξεις του ό,τι ήταν, αλλά δεν του συνέφερε να μην είναι δεξιός. Έτσι κι αλλιώς αυτή η κοινωνία είναι πολλωμένη και διαιρεμένη πάντα. Ο Μάνος κατάφερε να λειτουργήσει ενωτικά γιατί συνέθετε. Ο Μάνος Χατζηδάκης πέθανε στις 15 Ιουνίου του 1994 και όπως διηγείται και ο γιος του, όσο ο Μάνος βρισκόταν στη ζωή, προσπαθούσε να βρει τη μαγεία που είχαν τα υλικά της καθημερινότητας. Λοιπόν, και κάπου εδώ, κάπως έτσι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ολοκληρώθηκε η δίωρη εκπομπή μας. Από τις 4 ήμασταν μαζί. Αύριο πάλι, ξανά, πολιτική επικαιρότητα. Στέλλα από ο Μιχαήλ, αύριο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.